I'm Star. Καλησπέρα στη Δράμα, καλησπέρα στους Δραμινούς. Σήμερα δεν έχω καθόλου κέφι, θέλω να σας πω. Είμαι λίγο μπερδεμένη, θέλω να με συγχωρέσετε για τυχόν έτσι παραλήψεις, λάθη που θα γίνουν, γιατί θα γίνουν. Γεια σου, Ηλία. Γεια σου, Κωστή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Βοηθήστε με λίγο εσείς, άμα έχετε κέφι. Έχουμε, πώς έχετε, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, έχουμε. Εσύ γιατί έτσι, έτσι εκπομπή, ναι, νιώθω, ρε παιδί μου. Συγκινήθηκε. Και συγκίνηση νιώθω και μπερδεμένη νιώθω και χαρά λύπη. Και λίγο ανακούφιση, γιατί τελειώνει μετά από τόσους μήνες, 8 ναι, μήνες πόσο. Γι' αυτό είπα και χαρά. Λογικό. Εντάξει, γιατί ωραία ήταν. Μια πετυχημένη εκπομπή που είχε πολύ όμορφες στιγμές να δώσει. Αλλά είχε ναι, και πολύ ευχάριστες στιγμές. Πιστεύω ότι ανταποκρίθηκε ο κόσμος σε αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Τον κόσμο πρέπει να ευχαριστήσει. Ήταν μια δύσκολη εκπομπή, είχε πολλές ενότητες, περιλάμβανε 11 ενότητες, είχαμε μαγειρική, ταλέντα, καλλιτέχνες, μόδα, ομορφιά, υγεία, κοινωνικά, drama by night, κουτσομπολιά, παιχνίδια, τα χορό. Πάντα, τα πάντα. Αλλά είχαμε και κάποιες ενότητες, όπως ήταν η μαγειρική, οι καλλιτέχνες, η ομορφιά, τη χρήση μας. Ναι, βέβαια. Και ο χορός στο τέλος που ήταν μόνιμες. Σε κάθε εκπομπή δηλαδή είχαμε μία από αυτές τις ενότητες. Και με αυτές θα ασχοληθούμε σήμερα. Ωραία. Τι κάναμε έτσι όλη τη χρονιά, ποιοι μαγείρεψαν, τι χρήσα μας να τη δούμε μεταμορφωμένη. Μία ανακεφαλαίωση. Ναι, ναι, ναι. Ένα καμπάκ δηλαδή. Ένα καμπάκ. Θέλω να αρχίσω λίγο ανάποδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς μας, γιατί στο τέλος μπορεί να το ξεχάσω. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει όχι μόνο αυτή η εκπομπή, καμία εκπομπή. Έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω το Atelier de Beauté για το μακιγιάζ, τον Κωστή και τον Ηλία για τα χτενίσματα. Να σε καλά. Όλα τα παιδιά μέσα από την Αλφα τηλεόραση, τους τεχνικούς. Μαλώσαμε, δαρθήκαμε, αγαπηθήκαμε. Λογικό, βγάλαμε όμως ένα καλό αποτέλεσμα. Τους ευχαριστώ όλους. Και βεβαίως, όπως είπε και ο Ηλίας, τους τηλεθεατές που στήριξαν και αγκάλισαν αυτή την εκπομπή με πολύ πολύ αγάπη. Έτσι. Τον Γρηγόρη Ευσταθιάδη και τη Μαρία Άγκο που ήταν δίπλα μου στο πάνελ. Α, οι προτεργάτες σου. Πριν βεβαίως, από εσάς, ναι. Βεβαίως. Και θέλω να δούμε τώρα, ενότητα μαγειρική πάμε. 19 άτομα μαγείρεψαν σε αυτή την ενότητα. Για πάμε λίγο να τους θυμηθούμε έναν έναν σιγά σιγά. Δεξιοτέχνης της μαγειρικής, οκτινίατρος και δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Η ώρα της δράμας», κύριος Γιώργος Κάργας μας κάνει ποδαρικό στην ενότητα μαγειρικής. Θυμάται τα φοιτητικά του χρόνια στην Ιταλία και μαγειρεύει για μας πάστα αλ φόρνο. Ακολουθεί ο γιατρός χειρούργος κύριος Κωνσταντίνος Μπλούχος, ο οποίος έπλασε Παύλα ψηλάφισε για μας υπέροχα σουηδικά και φτεδάκια με σως. Ο ποντιακής καταγωγής, επιχειρηματίας και με ενασχόληση στην πολιτική κύριος Λευτέρης Καλινικίδης μαγείρεψε και όχι μόνο, τι άλλο, τα ανωμένο σορβά. Μία ασθένεια του στέρισε το φως του σε νεαρή ηλικία. Αυτό όμως δεν τον εμπόδιζε να μαγειρέψει για την εκπομπή μας. Λαζανάκια με τόνο μαγείρεψε ο κύριος Πασχάλης Μπόσχος, αλλά με τα μάτια της ψυχής, προκαλώντας σε εμάς και σε όλο το τηλεοπτικό κοινό
θαυμασμό και συγκίνηση, δίνοντάς μας παράλληλα και ένα μάθημα ζωής. Τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής, ο Δήμαρχος Δράμας κύριος Κυριάκος Χαρακίδης έπλασε μαζί μας την Ονειρούπολη Δράμας Χριστουγεννιάτικα κουλουράκια. Επιμένουμε ελληνικά και στηρίζουμε δραμηνά το σύνθημα της επιχειρηματία κυρίας Έλλης Ιωαννίδου που μαγείρεψε με τοπικά δραμηνά προϊόντα πληγούρι με καβουρμά. Τις πόρτες του Παμικρασιατικού Συλλόγου άνοιξε στην εκπομπή μας ο πρόεδρος κύριος Νίκος Λατσίσταλης, δημιουργώντας φανταστική παστουρμαδόπιτα. Το ιστορικό κέντρο της Δράμας επέλεξε ο δικηγόρος και πρόεδρος της ΟΝΕ Δράμας, κύριος Μιχάλης Τάσου, για να μας ξετυλίξει τις μαγειρικές του ικανότητες. Έφτιαξε για μας ριζότο με μανιτάρια και προσούτο. Να θυμίσουμε στις δραμηνές ότι ο γοητευτικότατος κυρίος Τάσου είναι ακόμα εργένης. Καταφέραμε να συγκεντρωθούμε με κόπο στην Ένωση Χορευτών Δράμας «Ο Πυρίχιος». Άξιζε όμως η αναμονή, αφού τελικά η γνωστή ποντιακή φιλοξενία μας αντάμυψε. Βαρένικα, Χαβίτς και Φούστουρο έφτιαξαν για μας ο πρόεδρος κύριος Γιώργος Βερβερίδης μαζί με τον αντιπρόεδρο κύριο Νίκο Φωτιάδη. Από το Παλέρμο της Ιταλίας, που τη θεωρεί δεύτερη πατρίδα της, αφού πέρασε εκεί αξέχαστα φοιτητικά χρόνια, η επόμενη συνταγή μας. Πάστα αλλά κολεσάρντε, του τέστιν, μακαρόνια με σαρδέλες και ατζούγες. Έφτιαξε για μας η γλυκιά πρόεδρος των φαρμακοποιών, κυρία Κατερίνα Μπουρουτζόγλου. Και μπαίνουμε στη Σαρακοστή και ο κύριος Μάρκος Μάρκου, πρώην υπάλληλος του ΟΣΕ και νυν του ΙΚΑ, μαγειρεύει στο σπίτι του στη χωριστή μακαρόνια με χταπόδι. Μέτρ του είδους της, η κυρία Βαγγελίτσα Παλατζά, συνταξιούχος, ανοίγει φύλλο και μας φτιάχνει υπέροχη τρικαλινή τυρόπιτα, κάνοντάς μας την κυριολεξία να μας τρέχουν τα σάλια. Μοσχοβόλησε η γειτονιά από τα πασχαλινά αφράτα τσουρεκάκια που έφτιαξε η επιχειρηματίας η υπέροχη κυρία Χαρούλα. Γευστικότατο τζιεροσαρμά με σος γιαουρτιού μαγείρεψε ο σεφ κύριος Γιώργος Ρούτσης, αναστατώνοντας την κυριολεξία τους γευστικούς μας κάλικες. Τις πόρτες του υπέροχου σπιτιού της μας ανοίγει δημοσιογράφος και πρόεδρος της Αλφα Τηλεόρασης Δράμας, κυρία Ρένα Γιουλβάνη. Μαγειρεύει για μας το πιο νόστιμο αλλά και πιο διαιτητικό κοτόπουλο αλλά κρέμα. Ένα γευστικότατο απόγευμα περάσαμε σε έναν υπέροχο κήπο μαζί με τον hair stylist κύριο Κωστή Αναστασιάδη, όπου έφτιαξε για μας σπανάκι με σουπιές. Παέγια με θαλασσινά επέλεξε η επιχειρηματίας κυρία Βαράνου Ουρανία να μας μαγειρέψει χαρίζοντάς μας γευστικές απολαύσεις. Και την ενότητα της μαγειρικής κλείνει ο νομάρχης δράμας κύριος Κώστας Ευμυρίδης. Δημιουργεί για μας ένα μοναδικό πιάτο, μοσχαράκι και κοκκινιστό με λαχανικά που καλλιεργεί ο ίδιος. Το πιάτο συνοδεύουν μανιτάρια πορτομπέλο με προσούτο και κασέρια. Είναι το πιάτο όχι μοναδικό σε γεύση αλλά και βιταμίνες. Καλό ποδαρικό μας έκανε ο κύριος Κάργας, είδες, ένας ναι, και ένας ναι. Οι καλεσμένοι. Μας άνοιξε η όρεξη τώρα με αυτά που είδαμε, ναι, όχι με όλα. Και εγώ αυτό που παρατήρησα ότι οι γυναίκες που μαγείρεψαν ήταν ελάχιστες, οι περισσότεροι ήταν άντρες. Τώρα... Οι άντρες φημίζονται για τη μαγειρική τους, ρε εσύ. Τι, καλύτερη σεφ άντρες. Εκτός των άλλων ζητήθηκε. Αρχικά να καλησπερίσω τον κύριο Μανώλα Δημήτρη στο πάνελ. Βεβαίως, καλησπέρα σας. Ήρθε εδώ πέρα έτσι να σχολιάσει μαζί μας.
Και τι λέγαμε. Δημήτρη, θα σε λέω, δεν σε λέω κύριε Μανώλα τώρα. Ναι. Η δικιά σου προτεραιότητα ήταν να καλέσει κατά πλειοψηφιάδε για να δει κατά το πόσο είναι πιο νοικοκύριδε και πιο μερακλείδε στο να φτιάχνουν φαγητά. Και στη σπεσιαλιτέ του. Πίστευα ότι οι άντρε. Τώρα μια γυναίκα. Έβγαλα και έβγαλα από όλα. Από όλες τις και πολιτικούς και ποικιλία. Ποικιλία, ναι. Ποικιλία, ποικιλία. Δεν ήθελα το θέμα μαγειρική, δεν ήταν η μαγειρική αυτού καθεαυτού. Ήταν η παρουσίαση προσώπου εν μέσω μαγειρικής. Ναι. Πίστευα ότι ένας άντρας έχει περισσότερο ενδιαφέρον στο να μαγειρέψει. Βέβαια δεν ήταν εύκολο, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και ένα ταμπού στους άντρες. Ναι. Μόνο αυτοί που έχουν κάνει εργένιδες και έχουν σπουδάσει, που σημαίνει ότι ζούσαν μόνοι τους, έτσι. Ναι, ναι. Ήτανε πιο ανοιχτοί. Οι άλλοι, όχι όλοι, ήταν πιο διστακτικοί. Υπήρχαν κάποια άτομα που ήταν πιο διστακτικοί. Και άμα θέλω να σε πληροφορήσω ότι αυτοί που ήταν διστακτικοί είναι αυτοί που μαγειρεύουν, που ξέρουν και μαγειρεύουν. Μα όλοι μαγειρεύουν. Το έχουν top secret, δηλαδή μυστικό ότι μαγειρεύουν. Δεν ξέρω τώρα πώς το σπίτι. Εγώ πιστεύω ότι το 90% μα τώρα και στο ίντερνετ μαγειρεύουν. Στο ίντερνετ να μπει κατευθείαν σου βγάζει την εκτέλεση, τη μαγειρική, τα πάντα. Αρκεί να έχει διάθεση να μαγειρέψει. Απλά ίσω πιστεύω εγώ. Πιστεύω δεν έχουν τόσο τα πάντα. Ναι. Εγώ συγκεκριμένα μια μέρα αυτό είχα κάνει στον εαυτό μου. Ανοίγει το λες τι θα κάνω και φτενάκια α πούμε. Πατά και φτενάκια, τα βλέπει ποια έχουν την καλύτερη βαθμολογία από αυτά που έχουν μαγειρέψει. Επιλέγει, έχει τα υλικά και με την συνδρομή του αυτού κάνει την. Σαν να είναι ο τζελεμεντέ. Ριζάκι λέω, ξέρω εγώ έτσι σαν. Όχι σαν σούπα, σαν διακόσμηση. Πώς να πω, όχι έτσι. Ναι, για το πιάτο. Γαρνιτούρα, για ναι. Για το πιάτο, μπράβο. Δεν γνώριζα όμως ότι υπάρχουν δύο τύποι ριζικών. Και όχι μόνο, δεν υπάρχει μόνο. Και στο σπίτι και κάνω αυτό το πράγμα και βάζω μέσα περίπου αναλογίες. Μετά κάποια στιγμή, αφού όμως έκανα την πατάτα, αλλά την εμπειρία που απόκτησα, μετά μπήκα στο ίντερνετ και βρήκα τη συνταγή, όπως λέει. Α, μπράβο. Και μπορούσα και το έκανα πολύ καλύτερο, όμως την έκανα. Βέβαια, έκανα ρύζι που έτρωγα 4 μέρες. Σε ποσό. Και η προσπάθεια μετά. Γιατί οι γυναίκες πριν μάθουν τι, δεν κάνουν πατάτες. Φυσικά. Αν κάνουν, λέει. Μα και στο στρατό που έχουμε πάει, όλοι έχουμε περάσει από κάποια στιγμή, έστω και για 1-2 μέρες από τα μαγειρία. Μας έχουν βάλει κάτι να καθαρίσουμε, κάτι να πλένουμε, κάτι να βοηθήσουμε να μαγειρέψουμε. Οπότε και εκεί έχεις μια εμπειρία, κάτι. Δεν γίνεται. Αυτό που είπαμε στην τέπη, κατά πλειοψηφία τα άτομα που. Έχουν μείνει μόνα τους, πιο εύκολα να λαμβάνουν. Το θεωρούν πιο φυσιολογικό. Οι άλλοι, ας πούμε, που είναι έτσι, έχουν μια σύζυγο στο σπίτι, κάποιοι, όχι όλοι, νιώθουν κάπως. Κάνουν λίγο πίσω, εντάξει, κάνουν και λίγο πίσω, μαγειρεύουν. Σου λέει τώρα το να βγω εγώ τώρα με την ποδιά εκεί πέρα και με την κουτάλα και να φτιάχνω, το θεωρούν κάπως. Αλλά άμα ζεις μόνος, εγώ ζούσα 3 χρόνια περίπου μόνος. Καλά, εσύ φάνηκε και μας έκανε την κορμή. Μαγείρευα και έτρωγα, ας πούμε. Τι να κάνω, πρέπει να το φάσω. Δηλαδή, Δημήτρη, στην επόμενη εκπομπή, άμα θα κάνουμε, θα έρθεις να μαγειρέψεις. Εγώ τώρα που έμαθες και τα πιο είδος από το ρύζι είναι μεγάλο. Είμαι άνθρωπος, ρυζότο σίγουρα θα πάω. Μπορώ να πω ότι είχα και την πρόταση από τη Ρένα του Γιωβάνη. Με φνηδίασε, λέω θα σε απαντήσω ένα απόγευμα. Τέλος πάντων, την ίδια μέρα το απόγευμα τη πήρα τηλέφωνο και τη λέω, ας πούμε, ότι. Όχι. Δεν μπορώ, λέω, ναι, δεν κολλάω. Κάπου δεν. Γιατί δεν κολλάω. Ίσως επειδή δεν είχα τον ανάλογο χώρο του σπιτιού, θα έπρεπε να πάμε κάπου αλλού σε έναν άλλο χώρο που έχουμε διαθέτουμε εξοπλισμό. Δεν θα είναι θεϊκέ στο χώρο μου να κάνω έστω και μια κίνηση παραπάνω δική μου, λίγο αυτό το σφίξιμο δηλαδή. Στην επόμενη σεζόν, ο πρώτος που θα μας μαγειρέψει. Ο κύριος Κάργας είχε καλό ποδαρικό, είδατε, μαγείρεψαν εκεί. Α, ναι, ναι, και μου είχε λύσει το φαγητό του. Και πάρα πολύ φίλος των γεύσεων, ξέρω, και μαγειρεύει και πολύ καλά και ίδιος. Και ναι, ναι, μα φαίνεται, ο άνθρωπος που ξέρει να μαγειρεύει, φαίνεται. Και αυτό με βοήθησε και εμένα, γιατί ήταν το πρώτο ρεπορτάζ της ζωής μου. Με τον κύριο Κάργα έμαθα δηλαδή. Άμα ήταν και δεν ήξερε και να μαγειρεύει, θα με δυσκόλευε και εμένα. Ενώ αυτό το γεγονός όχι, όλες του κινήσεις ήταν μετρημένες, ήξερε πώς θα. Και πολύ ωραίο αυτό που παρουσίασε. Το αποτέλεσμα. Που είδαμε. Ναι, 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 ναι. Έχω να το θυμάμαι. Πάρα πολύ. Και θέλω να μείνω σε έναν, όχι ότι όλοι δεν ήταν υπέροχοι που μαγείρεψαν, αλλά ένας ξεχώρισε. Ναι, και εμάς, μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το είδαμε. Αυτός ήταν ο κύριος Πασχάλης Βόσκος, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Πασχάλη. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, Ντέπη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και στο κανάλι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ
που με κάλεσες ένα πρωινό να έρθω να συμμετέχω στη μαγειρική. Μαγειρεύω. Αν βρεθώ με την αφή μου, ψάχνω με την όσπρηση, βάζω όλες τις αισθήσεις να βρουν τα υλικά που θα μαγειρέψω. Κάνω αρκετές πατάτες, που λέμε. Αλλά είναι ωραίο. Δεν είχα κολλήσει ποτέ σε συνταγή να τυπάω κατά γράμμα. Πάντα βάζω και δικά μου πράγματα μέσα, λίγο... Τα μαγειρεύω, όταν λέμε μαγειρεύω, ας πούμε, έτσι. Έτσι γίνονται οι καλύτερες, οι συνταγές καλύτερες. Αυτοσχεδιάζω, ας πούμε. Όλοι μας το κάνουμε αυτό, έτσι. Φαντασία έχει η μαγειρική. Ναι, η φαντασία της. Με τις μυρωδιές της, με τις γεύσεις της. Με τα αρώματα της, ναι. Μπράβο σου. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ θαραλέο αυτό που έκανες. Εδώ αυτό λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν τόλμησαν ορισμένοι, βλέπουν, να μαγειρέψουν. Κοίταξε, Ντέπη, βλέπω, εγώ επειδή εδώ και 18 χρόνια είμαι, μπήκα σε αυτό το χώρο, θα πω στο χώρο της αναπηρίας. Είμαι άτομο με αναπηρία, έχω χαμηλή όραση και οδεύει σε ολική τύφλωση. Αλλά μπορώ, τολμάω να το πω δηλαδή, ότι έμαθα να βλέπω, μετά που έχασα το φως μου, έμαθα να βλέπω. Και στη κουζίνα και στη καθημερινότητα, παντού. Φτάνει να θέλει ο άνθρωπος να βλέπει, γιατί λέω ότι η αναπηρία δεν είναι ούτε ανάθεμα, ούτε κατάρα, τίποτα, έτσι. Είναι κάτι φυσιολογικό. Να μπορούμε κι εμείς να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας, να μπορέσουν να δούνε μέσα από τα δικά μας τα μάτια, να μπορέσουν να περπατήσουν μέσα από τα δικά μας τα πόδια, να πειράξουν μέσα από τα δικά μας τα χέρια, έτσι. Ήταν ένα μάθημα, όχι μαγειρικής είχαμε πει τότε, ήταν ένα μάθημα ζωής και αισιοδοξίας. Γιατί λίγο που μιλήσαμε έτσι δεν ήρθες απευθείας και σε βάλαμε μπροστά σε μια κουζίνα να μαγειρέψεις, πήγαμε ήρθαμε έναν καφέ πιο μπροστά, είσαι ένα άτομο πολύ αισιόδοξο, τα βλέπεις με ένα δικό σου πολύ ψαγμένο τρόπο τα πράγματα και τους ανθρώπους και μου είχες κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και σαν άνθρωπος δηλαδή... Και πολύ θετική σκέψη. Ναι, πολύ θετική, πολύ θετική όμως. Μπράβο, πάρα πολύ θετική σκέψη. Και αυτό είναι μάθημα για πολλούς ανθρώπους. Για πολλούς ανθρώπους, βεβαίως. Που κολλάμε σε τρίχες τώρα και γκρινιάζουμε για το παραμικρό και αφήνουμε την ουσία αυτής της ζωής να φύγει, ναι, να χάνεται. Είναι τόσο όμορφα τα πράγματα. Και τρέχουμε, καταναλώνουμε άσκοπη ενέργεια. Που δεν μπορούμε να βρούμε δίπλα μας τους συνανθρώπους. Καταρχήν, όμως, για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας. Τι θέλουμε, τι ζητάμε, πού πάμε, ποιοι είμαστε, έτσι. Ανταμώνω πολλούς φίλους ανθρώπους έξω, που ακόμα ψαχνόμαστε, ρε παιδί μου, και δεν φταίμε. Δεν φταίνε και οι ίδιοι. Καταστάσεις είναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Αναρωτιέμαι έτσι, έχω απορίες πολλές. Θυμάμαι που μου είπες στην εκπομπή ότι σε ρώτησε κάποιος φίλος σου τι έχεις να πεις για την κρίση. Ναι. Και τι είχες απαντήσει, για θύμισέ μου. Για την κρίση, ότι... η πλειοψηφία των ανθρώπων τη ζει από την κούνια τη, ας πούμε. Κι εγώ ακόμη, έτσι, τη ζω από την κούνια μου. Ότι δεν σε άγγιξε κρίση, άγγιξε. Γιατί αυτό που ζεις εσύ. Ναι. Το ζεις εδώ και χρόνια, έτσι. Από την κούνια μας το ζούμε, οι περισσότεροι το ζούμε. Γιατί λέω κρίση σημαίνει φτώχεια, τι είναι φτωχός. Ε? Φτωχός είναι αυτός, όχι αυτός που δεν έχει. Φτωχός είναι αυτός που δεν του φτάνουν αυτά που έχει. Δηλαδή, τι είχαμε τίποτα και από χθες, ας πούμε, εδώ πέρα. Όλα τα αποκτήσαμε με δουλειά, με υδρότα. Το θέμα είναι τώρα δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Έτσι. Κουραζόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Κάναμε. Και τώρα καθόμαστε και δεν μπορούμε ούτε καν να τα καμαρώσουμε, ούτε να τα χαρούμε. Και κουραζόμαστε και αχ και βάχ είμαστε. Και έχουμε προβλήματα με ψυχολογικά προβλήματα. Ναι. Ο περισσότερος κόσμος έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Ναι. Η ρυθμή της καθημερινότητας και όπως μας μπρόχνανε, γίναμε πιο απαιτητικοί και πιο... Παρασυρθήκαμε. Ναι. Θέλαμε πολλά πράγματα να έχουμε συγχρόνως, με αποτέλεσμα τη σήμερα μέρα φαίνεται ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και εμείς είμαστε ανάπτυστοι λίγο. Ναι, έτσι. Λέω, τα παιδικά μας χρόνια ήταν όμορφα. Ακούω πολλούς ανθρώπους. Λέει ο παππού, θυμάμαι τον παππού, μου έλεγε, εμείς μπορεί να ήμασταν, λέει, φτωχοί Πασχάλη, λέει, αλλά ήμασταν πολύ καλά, λέει, τα παιδικά μας χρόνια. Ρωτάω τη μάνα μου, τους γονείς μου, και εμείς, λέει, πέρασαμε πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Έρχομαι στον εαυτό μου και εγώ πέρασα. Αύριο πιστεύω ότι και τα
οι επόμενες γενιές και αυτές θα έχουν παιδικά ωραία χρόνια. Μάλλον μεγαλώνοντας έρχονται τα προβλήματα, λέω έτσι. Πάντοτε υπήρχαν προβλήματα. Σήμερα είναι λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα έτσι. Καλά, τα παιδιά, εντάξει, στην παιδική ηλικία τι, όλα είναι έτσι. Μετά είναι έτσι ακριβώς. Τελικά ξεκινάνε τα προβλήματα. Το θέμα είναι να μπορούμε να τα απεξέλθουμε και αν δεν έχουμε προβλήματα, Ηλία, είπαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και δουλειά, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Ναι, και λύνονται κάποια προβλήματα, δημιουργούνται καινούργια προβλήματα. Έτσι ακριβώς. Και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν γίνεται χωρίς αισιοδοξία. Απογοήτευση. Ποιος θα μας αρέσει. Βλέποντας τις δυσκολίες της καθημερινότητας και οι συγκυρίες όπως έχουν εξελιχθεί σήμερα, μας έχουν οδηγήσει και σε αυτό να πιάνουμε και να μαγειρεύουμε πιο εύκολα μόνοι μας στα σπίτια μας, να μην βγαίνουμε. Περνάς το πολύ ωραίο μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι, αν θέλουν, αν έχεις θέληση, μπορείς να μαγειρέψεις. Να δημιουργούμε τους παξέδες μας, να κάνουμε τα απαραίτητα αυτά που χρειάζεται η οικογένεια. Και να έρθουμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Γιατί πριν κάποια χρόνια θεωρούσαμε ότι δεν έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, ούτε το ίδιο μας το συγγενή. Είχαμε ακόμα πριν. Μα σκέψου ότι πριν χτυπούσες την πόρτα του αδερφού σου, του γείτονά σου, και τώρα σου λέει: πρώτα θα με πάρεις τηλέφωνο και μετά θα έρθεις. Δηλαδή τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πάρα πολύ. Έφυγε ο αυθορμητισμός. Μετά στην πόλη μας, παραδείγματος χάρη, ήταν μια μικρή πόλη που δεν κλείδωνε στο σπίτι σου, δεν είχε άγχος. Εξελίχθηκαν όμως τα πράγματα, το κλέψιμο, η βία κτλ. Χτυπούν και τις μικρές πόλεις και τα χωριά και παντού. Αλλά αλλάξαν τα πάντα, δεν είναι η ίδια. Οπότε θυμόμαστε αυτά που περάσαμε, που ήταν διαφορετικά και ήταν όμορφα. Μπήκε το ίντερνετ τόσο έντονα στη ζωή μας, που βλέπεις ότι τα παιδιά δεν έχουν φίλους. Ασχολούνται με ένα μηχάνημα στο οποίο έχεις μια επαφή. Άκουγα μια παρέα παιδιών τις προάλλες, έτσι γύρω στα 13-14, ήταν δίπλα μου σε μια καφετέρια και δεν κατάλαβα τι λέγανε. Που κάνουν εκείνο και το τουτόρ και το μολ και το. Δεν μπορώ να σου πω τι λέγα γιατί δεν κατάλαβα. Σε κάποια πράγματα η εξέλιξη είναι πάρα πολύ καλή να υπάρχει και πρέπει να εξελιχθούμε. Δεν πρέπει να είμαστε στάσιμοι. Συμφωνώ. Απλά η κατάχρηση. Να μην την κάνουμε κατάχρηση. Είναι καλή. Η κατάχρηση είναι άσχημη. Και ως κλίμα εποχής είναι όλοι καταχρηστικοί. Θέλουν να πηγαίνουν ένα βήμα πιο μπροστά, δύο βήματα πιο μπροστά και προσπαθούν και μας έχει πιάσει ένα τέτοιο αμόκ μέσα από το διαδίκτυο που τα πάντα ενημερώνει ανά πάσα στιγμή. Μαθαίνεις. Ό,τι συμβεί τώρα σε όλο τον κόσμο το μαθαίνεις απευθείας κτλ. Ή και βλέπεις, ας πούμε, άρρωστους, κολλημένους με αυτό που απομονώνονται τελείως από τους ανθρώπους, από τις επαφές, από τις δημόσιες σχέσεις, από το να αφιερώσει λίγο χρόνο σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Πρέπει να ξέρεις τι θέλεις να μάθεις, Ηλία. Όλα είναι χρήσιμα εδώ πέρα. Έτσι. Να σας πω ένα γεγονός δικό μου. Πρόσφατα ήμουν στη Θεσσαλονίκη σε κάποιο σεμινάριο για άτομα με αναπηρία και. Όλος ο κόσμος, να πω οι μαθητές που ήμασταν εκεί, παιδί μου, που συζητούσαμε, 10 μέρες ήταν το σεμινάριο, πενέβανε, να το πω έτσι απλά, πενέβανε στην Ευρώπη, έτσι, ο κόσμος, για την αναπηρία θα μιλήσω, για αυτό το κομμάτι δηλαδή που... Λέω, ρε παιδιά, λέω, γιατί λέω, εδώ δεν είναι, και έφυγα μια μέρα, μιλούσαν ότι είναι όλα ωραία εκεί, στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Γαλλία, τους ανάπηρους τους προσέχουν. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο να το πω σε αυτό το κομμάτι. Κατεβαίνω από το Βόλακα, πότε με οτοστόπ, με φίλους, με τη συγκοινωνία. Μόλις φτάσω στη Δράμα, δηλαδή ακούω μονάχα καλημέρες, τα αυτοκίνητα, τα γιόταχοι σέβονται, γιατί δες που είναι κάπου. Έχω και το λευκό μπαστούνι, τυφλός είμαι. Αν και δεν μπορώ να το κάνω χρήση σωστή μέχρι κάπου. Τώρα υπάρχει τα πλακάκια τυφλής όδευσης, πολύ σημαντικό. Λες. Δηλαδή περνάει και ένα μήνυμα, γιατί κάποιοι το σε κλειστό κύκλο ξοδέψαν χρήματα, λέει, άσκοπα. Αυτή είναι ανθρωπάκια. Λοιπόν, είναι... ανθρωπάκια είναι. Εγώ τους είπα ότι... Έτσι. Όχι με τα ανθρώπους. Κοίταξε, πρέπει να υπάρχουν κι όμως και αυτοί οι λίγοι για να σου δείχνουν. Έτσι, να μπορείς να... Α, μπράβο. Έτσι, ακριβώς. Είναι έξω από το πρόβλημα έτσι. Και δεν μπορούν να καταλάβουν, έτσι. Δεν πειράζει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί ρωτάει το παιδί τη μαμά του, τον μπαμπά του. Μαμά, αυτά τα πλακάκια είναι για τους τυφλούς, είναι για το Πασχάλι που δεν βλέπει. Περνάει. Έτσι, ένα μήνυμα ότι σου λέει και εδώ υπάρχουν τυφλοί. Είμαστε μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι παρά, όπως είπα πρώτα, ανάθεμα να είσαι η κατάρα να είσαι τυφλός ή ανάπηρος, αλλά είναι δυνατόν. Και λέγανε εκεί πολύ ωραία λόγια για την Ευρώπη. Λέω, παιδιά, και έφυγα από το μάθημα ΔΕΠΗ, πήγα στη Θέρμη από τη μοναστηρίου, άλλαξα 3 αστικά και 3 να γυρίσω. Δηλαδή, έκανα στη στάση συζήτηση και με νεολαία, με παιδιά μαθητές και είδα πολύ αισιόδοξα βλέπουν την αναπηρία. Καλά μου λένε και έκανα
σχημένα, έτσι, λίγο το κακομύρι, να δω πώς σκέφτεται η νεολαία, ας πούμε, 15-16 χρονών. Σου λέω, παιδιά, γίνονται βήματα, μπράβο τους. Υπάρχει μέσα συνέστημα στον άνθρωπο. Είτε είναι παιδί, όχι επειδή θέλει να πονέσει, να βοηθήσει, αλλά έβλεπα μία αλήθεια, το αντιμετωπίζει ίσα με ίσα, ας πούμε, την αναπηρία. Και γύρισα στο μάθημα, τρία αστικά να πάω, τρία να γυρίσω. Οι οδηγοί χειρόφρενο στη μέση, στη στάση, να με κατεβάσουν, να με πάνε στη στάση, να μου εξηγήσουν ποιο νούμερο θα πάρω, ποιο άλλο αστικό θα πάρω. Και λέω, καλά ρε παιδιά, να δούμε στα πόδια μας είναι. Και εγώ εδώ στην πόλη, θέλω να ευχαριστήσω και από το κανάλι σας και από την εκπομπή και τους επαγγελματίες της πόλης, όλο τον κόσμο της Δράμας, γιατί είναι μέσα του βαθιά συνεσταλμένος, υπάρχει αυτό το συνέστημα. Και τα γιοταχή, αλλά πρέπει να κάνουμε δουλειά και μόνοι μας, να δείξουμε, να βοηθήσουμε, τι θέλουμε. Τι ζητάμε. Είμαστε έτσι. Λαός και πόλη με συνέστημα, έτσι. Είμαστε. Με το πολλά νιώθω στο. Ναι, το νιώθω. Με συνέστημα. Όταν έχουμε κάποιους που μας δείχνουν τον δρόμο και μας ανοίγουν τον δρόμο, πρέπει από πίσω να ακολουθούμε κι εμείς για να μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό το άνοιγμα τον δρόμο. Όχι να κοιτάμε πώς να το κλείσουμε, να το πολεμήσουμε, να το διαστρεβλώσουμε και όλα αυτά. Πιστεύω και κάποιος, ας πούμε, που θα έχει μια αντίθετη άποψη, δεν ξέρει, δεν γνωρίζει. Δεν, αλλά δεν θα είναι μάθει, κακό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σκληροί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν. Οι καταστάσεις τους φτιάχνουν σκληρούς τους ανθρώπους, αλλά άμα καθίσουμε κι εμείς να μιλήσουμε και να ζητήσουμε αυτό που θέλουμε, θα το βρούμε. Δεν είναι η Ντέπη, δεν είναι ο Πασχάλης, είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή θα βρούμε. Πρέπει όμως και εμείς να μιλήσουμε, να προσφέρουμε. Δεν τους έτυχε, δεν τους έτυχε. Δεν τους έτυχε. Να μην πάμε όμως εκεί, πρέπει να το τύχει όμως. Οι γυναίκες στη Δράμα, το είχα πει στον Πασχάλη, ότι γκρινιάζουν ότι αυτά εδώ τα πλακάκια τα ανάγλυφα τα κίτρινα, μα φορά τα κούνι. Ξέρεις τι εύκολα σκοτώνεις εκεί πέρα με τα. Σπά το πόδι σου. Γι' αυτό όμως το κίτρινο χρώμα. Τουλάχιστον. Ότι είναι κάτι βλέπει να μην πατά εκεί, να πατά δίπλα. Εξάλλου έχουμε τεράστια πεζοδρόμια. Αλλά δεν το κάνουν, ρε παιδί μου, ότι από. Δεν ξέρουν, δεν νομίζω ότι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν. Ναι. Αλλά πρέπει και εμείς όμως να τους δείξουμε, έτσι. Δεν είναι κακό. Πρέπει να δείξουμε. Πασχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα θα κάνουμε του χρόνου εκπομπή, ξέρεις, θα κάνεις μια πιο γκουρμέ συνταγή. Ναι, θα κάνουμε τότε στην έδρα, στη δικιά μου έδρα, όπως είπε ο Δημήτρης, ότι αλλιώς είναι στο Βόλακα. Στην, έτσι, στο Βόλακα. Στην έδρα σου παίζεις πιο άνετα, έτσι, Δημήτρη. Έτσι, πιο άνετα. Να έχεις ένα καλό καλοκαίρι, να έχεις υγεία και να περνάς πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τηλεθεατές. Καλό καλοκαίρι να έχουν όλοι. Όλος ο κόσμος. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Πασχάλη. Γεια σου, Πασχάλη. Θέλω να πω ότι σήμερα θα παίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Δηλαδή, εδώ μας περίσσεψαν κάποια δωράκια. Για ξεκινάμε από εκεί, έχουμε Ηλία. Έχουμε από το Λουίτζι μία μπλούζα. Έχουμε παπούτσια γυναικεία από το κατάστημα Νούμερα Μπού. 37, γιατί ρωτάν. Έχουμε παιδικά παπούτσια από την Μπάρμπαρα. Εκεί έχει από ένα πουκάμισο από το Γκέτο, μία φούστα. Ανδρικό πουκάμισο. Φούστα από το Απενέλο και ένα φόρεμα από τη Φιωρέλα. Θέλω να πω ότι στο 37-37-8 τηλεφωνείτε. Δεν θα σας κάνουμε καμία ερώτηση. Όποιος τηλεφωνήσει. Πείτε μας μια καλησπέρα και ένα καλό καλοκαίρι και διαλέξτε όποιο δώρο θέλετε. Θα είναι δικό σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 37-37-8 καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Κι ας μας διακόψετε, δεν πειράζει. Να ρωτήσω κάτι. Χορεύουμε καθόλου, χορεύουμε. Χορεύουμε. Ανάλογα όμως. Ναι, ανάλογα. Α, έχουμε συγκεκριμένα. Ναι, υπάρχουν προτιμήσεις, δεν υπάρχουν. Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε τώρα να χορεύουμε και break dance, νομίζω. Εντάξει, ο Κωστής δεν χορεύει, δε χορεύει χασάπικου, Ο Κωστής δεν χορεύει χασάπικου. Ο Κωστής χορεύει ποντιακά. Ποντιακά. Ναι, ποντιακά. Και εγώ χορεύω ποντιακά. Δεν είναι ο κύριος, δεν ξέρω αν είναι ο Πόντιος ή αν χορεύει ποντιακά. Μανολίδης, όχι, δεν είναι. Έχουμε γραμμουλά για δώρο. Πολύ τριν-τριν ακούω εκεί. Θα παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί θα προχωρήσω σε ενότητα, γι' αυτό ρωτάω. Θα παίξει βίντεο δηλαδή. Να μην περιμένει. Ναι. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε ότι αρχίσετε και μοιράζετε τα δώρα. Ναι, τρελαθήκαμε σήμερα, τελειώνουμε. Είναι σωστό ή όχι. Ποιο. Αυτό που είπατε. Το. Είναι πιο αργά ή πήρα νωρίς. Όχι, καλά πήρατε. Πήρατε, είπαμε, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να παίρνετε. Τι θέλετε να σας δώσουμε. Το όνομά σας. Που είδα τον Ηλία.
Ναι. Έχω να το δω πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Βγαίνει τα τελευταία εδώ μαζί μας. Είμαστε στην ίδια γειτονιά, από τον ίδιο δρόμο. Ωραία. Το όνομά σας. Τι θέλω να διαλέξω, για πες μου. Πείτε μου το ονοματάκι σας. Βούλα, Βούλα, κυρία Βούλα. Έχει παπούτσια γυναικεία, αν σας ενδιαφέρει. Δεν έχω μικρό παιδάκι. Όχι, έχει γυναικεία παπούτσια. Α, τέτοιο δεν μπορεί να βάλει η νόπη μου, η μεγάλη. Τι να πω, κυρία μου, ότι έχει εδώ. Έχει, έχει ένα φόρεμα. Έχει μία μπλούζα. Μία φούστα. Μία μπλούζα, ναι. Αντρική. Αντρική, πολύ ωραία. Αντρική. Δεν πειράζει, εσύ είναι αντρική. Θέλετε αυτή την μπλουζίτσα από το κατάστημα Λουίτζι. Ναι, από εκεί θα πάμε να το όχι, από όχι, εδώ από θα από εδώ. Να την παραλάβετε. Πρέπει να δούμε εκεί. Βεβαίως. Έλα, κέντρο είμαστε. Θα σας πούνε από μέσα πώς θα έρθείτε να παραλάβετε το δώρο σας. Γεια σας. Δεν ξέρω αν με θυμάστε. Έγινε, γεια σας. Σας θυμάμαι, σας θυμάμαι. Ναι, το μπακάλικο που είχαμε. Βεβαίως. Αχ, βρε, αχ, με αυτές τις δημόσιες σχέσεις σου. Πάει το μπλουζάκι. Το δώσαμε το μπλουζάκι. Την κυρία Βούλα. Που έχει τον μπακάλικο κοντά σου, Δηλία. Φαντάζομαι ψώνια από τον μπακάλικο για να σε θυμάται η γυναίκα. Έγραψες. Μπράβο. Έχουμε γραμμούλα κι άλλη. Εντάξει, μετά να περάσουμε, να μην τους κόψουμε τους ανθρώπους. Παρακαλώ. Πάμε. Έλα τώρα που τρελαθήκαμε και χαρίσουμε τα δώρα. Χωρίς ερωτήσεις. Χωρίς ερωτήσεις. Δεν είναι και δύσκολες δηλαδή. Να προχωρήσουμε να στο βιντεάκι. Να πάρουν τηλεθεατές τηλέφωνο για τα δώρα. Προχωράω εγώ παρακάτω. Εντάξει, άμα είναι θα πάρουν μετά το, το... Θα δούμε τώρα δύο βιντεάκια και θα αρχίσουμε βέβαια... Εσύ θα το ευχαριστηθείς πάρα πολύ, και εσύ. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Το όνομά σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης. Παίρνετε από τη Δράμα, μέσα από τη Δράμα. Από Μιλοπόταμο. 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 Το όνομά σας. Γιάννη. Γιάννη, ποιο δωράκι διαλέγεις. Έχουμε κεντρικό πουκαμισάκι. Medium. Γυναικεία παπούτσια. Αυτά από κατάστημα που. Δικά σου Γιάννη, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Ναι. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Ευχαριστώ. Πάει και τα παπούτσια. Τα δικά μου δεν από εδώ να μην μας πει να τα μαγάτι. Δεν ξέρω. Θα τα βάλουμε μετά αυτά από εκεί, από παιδί μου. Από εκεί αυτά. Άμα είσαι τόσο γουρλής. Λες. Αυτό δεν ήταν γείτονά σου όμως. Όχι, από το Μιλοπόταμο. Ήταν κοντοχωριανός μου. Λοιπόν, περνάμε να δούμε ένα βιντεάκι με τους πόντιους που χόρεψαν έναν υπέροχο πυρίχιο και μία κυρία έτσι την βγάλαμε τελευταία, την Κορίνα, που θα μας χορέψει αιγυπτιακό χορό. Για πάμε να δούμε το βιντεάκι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Και τώρα εδώ τι σας έχω, παιδιά, τι σας έχω. Πέντε παλικάρια, πέντε πόντια παλικάρια. Τον... Λάζαρο Φωτιάδη. Κώστα Ματζαρίδη. Ματζαρίδη Γιώργο. Βασίλης Χολίδης. Κωστελίδη Αναστάσιο. Δεν το είπες έτσι με πολύ. Κωστελίδη Αναστάσιο. Λοιπόν... Εδώ ο Σύλλογος Χορευτών Πυρίχιος θα μας χορέψει, θα κλείσουμε με έναν πυρίχιο, μάλλον δεν θα κλείσουμε, μετά θα χορέψουμε μαζί σας γιατί ζηλέψαμε. Έναν πολεμικό πυρίχιο, έτσι. Είναι αυτό έτσι που, α, που χτυπιέστε. Για να σας απολαύσουμε. Είσαι μιλόν κοκκινόν, έχω ρεμτίνος
είσαι μιλονκοκκινών, είσαι μιλονκοκκινών. Πασημένων εμορφών, μα είσαι ματικών, είσαι μα σημαντικών. Πασημένων εμορφών, μα είσαι ματικών, είσαι μα σημαντικών. Πυρίχιος. Thank you.
είσαι Πόντιος. Σε ρίχνεις μια στροφή εδώ μαζί μας. Είναι ξεσηκωτικό. Τον έχω μέσα μου, αλλά δεν μπορώ να πάρω το βηματισμό. Δεν μπορεί να τον εξωτερικεύσεις, τον έχεις μέσα σου. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Πώς. Σοφία από Δράμα. Ποιο δωράκι διαλέγεις. Άννα, μπράβο, Σοφία, από τη δικιά μας τη μεριά. Γράψεις εδώ, Σοφία από Δράμα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Παρακαλώ. Έχουμε και την αντιλιακή προστασία για τα μαλλιά από τον Ηλία. Το είχα ξεχάσει αυτό. Πόσα αυτά είναι, πόσα... Δύο μπουκάλια μαζί με την πετσέτα τους μαζί. Και πετσέτα. Αντιλιακή σειρά. Τι χρώμα είναι η πετσέτα. Φούξ. Φούξ. Να ξέρουμε, ρε παιδί μου. 37-37-8, εσείς τηλεφωνείτε. Μείνανε 3-4 δωράκια. Εμείς που είμαστε στο πάνελ δεν έχουμε δικαίωμα. Έχετε. Ένα πουκάμισο medium δεν κάνει. Δεν κάνει. Άκουσα εσείς. Παιδί κάτι εδώ μικρό. Εγγονή ακόμα τότε. Εγγονούλα. Ωραία, αφού έχει εγγόνη, να τα παπουτσάκια. Όχι, όχι. Από τις άλλες εξοδόσεις. Στον κόσμο, στον κόσμο. Χιούμορ κάνουμε, να γελάσουμε λίγο. Περιμένουμε τηλέφωνα στο 37-37-8. Μπράβο, Κωστή, έτσι σε θέλω. Δυναμικό. Τηλέφωνα. Αλλιώς, θα περάσουμε σε χορηγού. Αχ, είπα τη μαγική λέξη. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Το όνομά σας. Έχω να παίξει Ευθυμία λέγομαι από Δράμα. Ευθυμία. Ευθυμία. 1, 2, 3, 4 δωράκια. Θα πάρω άμα είναι αυτό που είναι για τα μαλλιά. Βεβαίως, να περάσεις από το κομματήριο με την πετσέτα. Με τη φούξια την πετσέτα. Ευθυμία δικιά σου. Αυτά ήταν από τη δικιά μας τη μεριά. Αν τα είχαμε από εδώ θα είχαμε. Βεβαίως, βεβαίως. Δικά σου. Ευθυμία, άκουσες. Θα περάσεις από το κομμωτήριο να τα πάρεις. Ναι, επίσης, Ευθυμία. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Επίσης. Ελπίζω να συνεχίσετε πάλι την εκπομπή σας. Και εμείς καλά. Το ελπίζουμε. Γεια σου, Ευθυμία. Γεια σου, καλοκαίρι. Έλα, τρία δώρα μην πάνε το παντηλιακά. Το επόμενο δώρο. Τα παπούτσια, το πουκάμισο και η φούστα. Μία φούστα. Καλέστε να πάρετε τα τελευταία δωράκια. Εντάξει, μωρέ. Πώς πάνω από τη λέξη χορηγούς. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Από Δράμα Κατερίνα. Κατερίνα μου, τι διαλέγεις. Καταρχήν σας εύχομαι με καλό καλοκαίρι. Επίσης, και εμείς σε σένα. Και ό,τι καλύτερο. Και σε σένα. Υγεία. Τα δωράκια δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Είναι μία φούστα, ένα πουκάμισο ανδρικό και ένα ζευγάρι παιδικά παπουτσάκια. Παιδικά. Ναι, ναι, κοριτσίστηκα. Νούμερο. 26 νούμερο είναι. 26 νούμερο. Αμικρό είναι. Σας τα παπούτσια διάλογο είπατε. Μία φούστα και ένα ανδρικό πουκάμισο. Τι φούστα. Μία φούστα. Μελιά σου. Μισό λεπτό αν βλέπει. Το όνομά σου. Το όνομά σου. Κατερίνα. Έγινε Κατερίνα. Έχουμε εδώ τον πραγματιακή υποστήριξη από τον Ηλία ναι, μας. Ναι. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Α, και άλλη γραμμούλα. Έχουμε και κάτι άλλο καρτούλες εκεί πέρα. Κάτι... Περιμένουμε τηλέφωνα στο 37-37-8. Μπράβο, πολύ γουρλής, επέστωση. Ναι, πάει, μόλις το λες, τι πάει. Δηλαδή, τόσο καιρό, γιατί δεν τα παίρνατε τόσο πολύ, ρε παιδί μου, επειδή σιγά τις ερωτήσεις που βάζαμε. Είχαν ερωτήσεις. Αυτό. Δεν βάζαμε πια και... Τώρα είναι δεδομένο το δώρο. Γεια σας. Δεν σας ακούμε λίγο πιο δυνατά. Καλησπέρα, σας ακούτε. Ναι, δεν σας ακούμε. Καλησπέρα. Σοφία από Αμπελάκια. Σοφία από Αμπελάκια, αν έχεις παιδάκι, αν υψάκι, κάτι. Έχουμε ένα ζευγάρι κοριτσίστικα σπορτέξ νούμερο 26 από την Μπάρμπαρα και ένα αντρικό πουκάμισο από τον Γκέτο. Άντε, το αντρικό πουκάμισο. Δικό σου το αντρικό πουκάμισο. Επειδή υπάρχει κι άλλη Σοφία. Αμπελάκια, Αμπελάκια, Αμπελάκια. Και μείναν τα παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και με εσάς πιο ωραία ομάδα γινόμαστε. Με τη συμμετοχή σας. Σοφία Μπελάκη. Μπράβο, Ηλία. Έχουμε και κάτι κάρτες. Έχουμε και κάτι κάρτες, ναι. Θα μας τις φέρουν και αυτές. Μείνανε τα παπουτσάκια και κάτι καρτούλες. Και άλλη μια παίρνετε... κυρία εδώ πέρα θα μας κάνει την προσφορά της σε λίγο. Να πάρετε τηλέφωνο. Να περάσουμε σε χορηγούς και συνεχίζουμε. Δεν, εδώ είμαστε.
Μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να παίρνετε τηλέφωνο. Μέχρι το τέλος μπορείτε να τηλεφωνείτε. Για να δούμε τώρα χορηγούς. Καφέ Bar Envy. Στο κέντρο της Δράμας, ένας πολυμορφικός χώρος, όπου μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας, να παίξετε χαρτιά, τάβλη ή επιτραπέζια, να απολαύσετε τους αγαπημένους σας ποδοσφαιρικούς αγώνες. Καφέ Bar Envy. Το στέκι για όλες τις ηλικίες. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ο Σπύρος. Μεγάλη ποικιλία. Κεράσματα, κουλουράκια, πάστες και απίθανες τιμές. Όλα τα σιροπιαστά μόνο 8 ευρώ το κιλό. Τούρτες απλές και τούρτες γενεθλίων με 10,5 ευρώ το κιλό. Και τούρτες γάμου σε σούπερ τιμή μόνο 9,5 ευρώ το κιλό. Αναλαμβάνουμε βαφτίσεις σε τιμές καταπληκτικές. Τώρα νηστίσιμες λιχουδιές όπως ταρτάκι με ταχίνι και χαλβαδομπουκές που μόνο σε εμάς θα βρείτε με 9,5 ευρώ το κιλό. Αναλαμβάνουμε και είδη για μνημόσυνα. Ζαχαροπλαστείο ο Σπύρος. Όλα τα είδη είναι δικής μας παραγωγής και πολλούνται φρέσκα γιατί φτιάχνονται με αγνά υλικά στο εργαστήριό μας. Ζαχαροπλαστείο ο Σπύρος. Κοζάνης 3 στη Δράμα. Η ιταλική μόδα στα πόδια σας χωρίς να ταξιδέψετε. Παπούτσια για όλη την οικογένεια σε απίστευτες τιμές. Ιταλός, 5 καταστήματα, 2 στη Δράμα, 2 στην Καβάλα και 1 στις Αίρες. Ιταλός για κομψότητα, φινέτσα και οικονομία. Και στο διαδίκτυο www.italos.gr. Μπαχάρια, πιπέρια, μυρωδικά, αρώματα. Και ακόμα έχετε πολλά να ανακαλύψετε. Ταβέρνα Ροδόσταμο. Αφήστε τη μαγεία της Ανατολής να σας οδηγήσει σε ένα παραμυθένιο σκηνικό. Δίπλα στο ποτάμι και κάτω από τη σκιά των δέντρων. Εκεί ανακαλύψτε την αυθεντική πολύτικη κουζίνα. Ταβέρνα Ροδόσταμο. Με γεύσεις από παραδοσιακές συνταγές, φτιαγμένες με μεράκι και τα πιο αγνά υλικά. Ταβέρνα Ροδόσταμο. Αγίας Βαρβάρας 13, Δράμα. Ροδόσταμο. Γεύσεις με άρωμα Ανατολής. Το στέκι στη Δράμα είναι φρέσ. Απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας σε ένα μοναδικό χώρο, παίζοντας επιτραπέζια παιχνίδια, σκάκι, τάβλη, αλλά και τα πιο φρέσ PlayStation και PC Games. Και για τους λάτρεις των σπορ, δείτε ζωντανά αγώνες από όλο τον κόσμο στις σούπερ οθόνες του φρέσ. Θα τα δεις όλα και θα τα παίξεις όλα στο φρέσ. Καλλιντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και αισθητικής. Αδερφή Τσακμάκη, ένας απέραντος κόσμος ομορφιάς. 60 χρόνια κοντά σας, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βενιζέλου 42, στη Δράμα. We'll be right back.
Γιατί είχαμε σήμα ομορφιά. Δεν το κατάλαβα. Γιατί είμαστε πολύ όμορφοι, εντάξει, το ξέρω ρε παιδί μου. 37-37-8. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας. Και το Δημήτρη ασφαλώς περιμένουμε. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Σούλα. Σούλα από Δράμα. Γεια σας, το Μιλοπόταμο. Γεια σου, Σούλα από το Μιλοπόταμο. Δεύτερο τηλέφωνο Μιλοπόταμο. Νέο ναι, Μιλοπόταμο. Μας βλέπει, έχουμε πολύ τηλεθέα στο Μιλοπόταμο έχουμε σήμερα. Έχουμε αυτό το ζευγάρι τα παιδικά παπουτσάκια. Την αγρίψεις καλή τη γυναίκα, πες το πιο πολύ αυτό το ζευγάρι τα παπουτσάκια. Συγγνώμη, για την αγρίψη. Έχω και σφαίρες. Όχι σφαίρες, είπαμε. Άμα δεν να αυτοκτονίζει να σκοτώσεις κάποιον, Σούλα. Φυσίγκια. Δύο κουτιά φυσίγκια είπαμε. Δύο κουτιά φυσίγκια από τον κύριο Μακρύ. Έχουμε μία μηνιαία συνδρομή από το γυμναστήριο Ιντέζιο και έχουμε και από το Aqua. Aqua Cleaner. Cleaner. Καθάρισμα ενός παπλώματος και συν 10 ευρώ ό,τι άλλο πάτε. Παπλώμα, κουβέρτα. Κουβέρτα, πουκάμισα, ό,τι άλλο πάτε για καθάρισμα. Τα παπουτσάκια θέλω, τα παιδικά. Τα παπουτσάκια. Δικά σου, Σούλα από το Μιλοπόταμο. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Γεια σας. Πάλι αυτός τα ξεκάστεψε από εκεί. Γεια σας. Το ναι τι ήταν. Πάρε, 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 λέμε. Ναι, τώρα που τελειώνουμε. Ποιον περιμένουμε τώρα. Γιατί θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Περιμένουμε τηλέφωνα. Και τώρα θέλω να σας πω. Έχουμε εδώ πέρα μία κυρία που την τυρανάμε εδώ τον Ιανουάριο. Κάει τις διαιτές της, κάει τα μηχανήματά της και σήμερα 5 μήνες έχει χάσει τα κιλά της και πάνω από αυτό που περιμέναμε έχει χάσει. Δεν την έχω δει. Ο Κωστής κάτι ξέρει από εδώ, την έφτιαξε τα μαλάκια. Η κυρία Βάνα εννοείται νυχάκια, μακιγιάζ και την κορμάρα που πιστεύω ότι θα δούμε. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και θέλω να το επισημάνω τα δύο καταστήματα, τα υποδήματα Ιταλός που είναι και χορηγός μας και το κατάστημα ρούχων Ντόλο από την Επόπη την Αθανασιάδου, δίχως δεύτερη κουβέντα, μας παρακολουθούν, πήγαμε μέσα, χάρισαν και τα παπούτσια και το φόρεμα στην Χρύσα και όχι μόνο αυτό, ήταν το μαγαζί στη διάθεσή μας να διαλέξουμε ό,τι θέλουμε. Ευχαριστούμε, μπράβο. Αυτά είναι τα φθηνά και πάρε από εδώ και αυτά. Ό,τι θέλετε, το μαγαζί ήταν για να επιβραβεύσουν την προσπάθεια που έκανε η Χρύσα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Ιταλό και το κατάστημα Ντόλ. Θέλω λίγο να δούμε μια διαδρομή πώς άρχισε το κορίτσι μας εδώ, πώς μας ήρθε έτσι λίγο πιο στρομπουλό. Για να καταλάβετε πώς έγινε. Για να καταλάβουμε και να τη δούμε βεβαίως. Και εγώ περιμένω με αγωνία, δεν την έχω δει, δεν με αφήνουν να τη δω. Για να δούμε το βιντεάκι. Ζητούμε μία γυναίκα, μία κυρία ενήλικη, εύσωμη, έτσι να έχει λίγα, έτσι να είναι σαν εμένα, ας πούμε. Να έχει λίγα κιλάκια παραπάνω, με σκοπό να τη μεταμορφώσουμε. Θα την αναλάβουν εδώ οι χορηγοί μας, θα της φτιάξουμε μαλλιά, πρόσωπο, σώμα, ρούχα, ό,τι θέλει. Αυτό είναι ένα στίχημα που το βάζουμε εμείς με μία από τις κυρίες που θα επιλέγει και θα τη βοηθήσουμε να το κερδίσει. Κερδίζοντας αυτό το στοίχημα, κερδίζει πίσω τη χαμένη της αυτοπεποίθηση, τη χαμένη της θηλυκότητα και γιατί όχι τη ζωή της. Όλα αυτά θα γίνουν διακριτικά. Δεν έχουμε σκοπό ούτε τα κιλά σας να αναφέρουμε, ούτε να σας δείξουμε με καμιά φωτογραφία με μαγιό πριν ή μετά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας για να ξεκινήσουμε αυτήν την μεταμόρφωση. Λες, παίρνετε τηλέφωνο και μας ρωτάτε αν θα δείξουμε, ξέρω εγώ, την κυταρίτιδα ή το πάγος σας. Δεν είναι ο σκοπός μας αυτός. Ο σκοπός μας είναι να δούμε πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος κατά την περίοδο αυτή που κάνει δίαιτα, το ψυχολογικό μέρος. Και βεβαίως, όσο αρχίζει και χάνει κιλά, το πώς ανεβαίνει ψυχολογικά. Δεν έχουμε καμία διάθεση, καμία πρόθεση να σας θίξουμε σε κάτι. Επιλέξαμε και σήμερα είναι εδώ μαζί μας
Τέλεια. Η Χρύσα Σταβουλή. Για πες μου έτσι, πώς το αποφάσισες να συμμετέχεις σε αυτήν. Πώς το αποφάσισες. Σε αυτό το διαγωνισμό, σε αυτό το στοίχημα. Στοίχημα, όντως είναι στοίχημα. Συγκεκριμένα, Φευγαλέα ή την εκπομπή σας. Φευγαλέα. Στην... Έτσι. Το δούλεψε λίγο στο μυαλό μου. Λέω, θα... Το σκέφτηκα στην αρχή, είπα δεν. Μετά λέω, γιατί όχι και εγώ. Ο κύριος Παπαδόπουλος Άνθιμος, είναι υπεύθυνος του Beta Plus Dramas. Όπου θα σε φιλοξενήσουμε για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, την προσπάθεια που θα κάνεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα του αδυνατίσματος. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, κύριε Άνθιμε. Και το χρόνο να τα πούμε μπροστά μας και οποιαδήποτε απορία είμαστε στη διάθεσή σου για να την αντιμετωπίσουμε. Χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε κιόλας. Καλή χρονιά να έχουμε. Να κάνω το μοντέλο από τον Ιούνιο. Να είσαι σίγουρη ότι θα το πετύχω. Εξαρτάται και λίγο από σένα, ε. Πολύ νομίζω από μένα. Κατευθείαν. Ο Δήμιος, κρακ, κατευθείαν. Με τη μία. Λοιπόν, είναι απόγευμα, έτσι. Δεν θέλω δικαιολογία. Είναι απόγευμα. Σιγά σιγά σπρώχνω. Είναι απόγευμα. Φεύγω σιγά σπρώχνω. Έρχεται. Δεν με γλιτώνει τίποτα, Μαρία. Δεν με γλιτώνει. Δεν με γλιτώνει τίποτα. Σε βοηθήσω, Χρυσή μου. Αχ, συγγνώμη. Θέλει να βγάλει τη γυναίκα, βγάζει παπούτσια τώρα κάνει. Είδες, είδες τι τραβάω. Έτοιμη. Αλλάξαμε ψηφίο μπροστά, ε. Αλλάξαμε. Ναι. Προς τα πάνω, προς τα κάτω. Ρωτάω, ήταν 80,50. Και πήγε στο 70 κάτι. Έπρεπε να βάλει 10 κιλά. Ναι, σωστό. Και αυτό δεν πήγε, εγώ δεν προλάβαινα να βάλω. Πήγαμε δηλαδή στο ψηφίο... Πήγαμε στο 79,8. Κατεβήκαμε στο 79, κατεβήκαμε στο 7. Καλά, δίνε. Και ανεβαίνουμε πάνω. Για να τελειώνουμε πουλάκι μου, για να έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν. Σίγουρα έχουμε πρόβα. Κυρία Βάνα, ζηλεύω. Ζηλεύω, κι εγώ θέλω. Ζηγαριά, κάτι κάνατε. Τίποτα δεν κάναμε. Κάτι κάνατε. Πας πάρα πολύ καλά, Χρύσα. Για έλα από εδώ να τα πούμε. Για να γράψω εγώ. Εδώ. Για να σε βρω που είσαι. Επίτηδες το κάναμε. Το κατάλαβα. Από κακία το κάναμε. Είναι πειρασμό. Σφαίρες. Οι σφαίρες ξέρεις. Όχι σφαίρες. Φυσίλια. Μην τις ξαναπείτε σφαίρες. Εντάξει. Λοιπόν. Λοιπόν. Κάτι βλέπω όμως εγώ εδώ. Τι είδες. Έχεις σκονάκι. Έχω. Πριν 14 μέρες που σε ζυγίσαμε. Ναι. Στο Ινστιτούτο. Ήσουν 76 και 60. Μ' αρέσει το ύφος σου. Τώρα είσαι 76 και 80. Να σου πω, δεν έκανα κάτι. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, οι πειρασμοί είναι πολύ. Το ξέρουμε. Ναι, ναι. Σε μένα το λες αυτό. Και εγώ πήραμε μια Θεσσαλονίκη, καμιά ρετσινούλα, κανένα κρασάκι και κολλήσαμε. Δεν μου λες, κολλήσατε. Μόνο κρασάκι. Τίποτα. Έλα, πες. Πες τη θεία του. Έλα, τώρα δεν μας βλέπει κανείς έτσι. Με τα σήμαση μου. Ναι, ναι. Για πες. Παιδιά, ποια γυναίκα δεν θα φάει ένα...
Ένα φιστικάκι, ένα κάτι. Καλά, μωρή, για φιστίκι, τη χάλασε. Δεν πα καλά. Φάει ένα κοψίδεκι να σε πιάσει να πει ότι τη χάλασε, αλλά το ευχαριστεί. Όχι, τη χάλασε, να το ευχαριστηθώ, έτσι. Επειδή λίγο μας τα χάλασε τις προηγούμενες μέρες. Τι χρειάζεται, συγγνώμη που σας διακόπτω, αποτοξίνωση, γιατί είναι μπεκρού. Όλο κρασί, από την ώρα που ξεκίνησε, όλο κρασί πίνει κάθε εβδομάδα. Το κατηγορείς το κορίτσι, δεν είναι μπεκρού. Είναι μπεκρού, δεν μπορώ. Κρασί και φιστίκια. Τέλος πάντων, επειδή λίγο το χάλασε τις προηγούμενες μέρες, είπαμε λίγο να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό, να του δώσουμε έτσι ένα διαφορετικό ρυθμό. Χρύσα, τι να σε ζυγίσω πουλάκι μου τώρα. Εντέπια την άφησα. Αυτή η στολή μόνο 5 κιλά πάνω θα είσαι. Μπορείς να μου πεις εσύ πόσα κιλά είσαι. Θέλεις. Ναι. Να σου πω. Πότε ζυγίστηκες. Λοιπόν, ζυγίστηκα προχθές. Προχθές. Ναι. Ναι. Και είμαι 74 και 80. Και ήμασταν 83 και 90. Είσαι 9% κάτω. Πλησιάζουμε την δεκάρα. Και μόνο με μία ποινή που έχεις πάρει, ε. Μία ποινή, ναι. Αλλά πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι. Συγγνώμη, Μαρία, πες ό,τι ήθελες αυτό. Γιατί είπες για ποινή, δεν το κατάλαβα. Γιατί είπαμε ότι όποιος θα έρχεται η Χρύσα εδώ να τη ζυγίζουμε. Ναι. Έρχεται κάθε 15 μέρες. Ναι. Μία κουμπή έρχεται, μία δεν έρχεται. Η Χρύσα στην προηγούμενη κουμπή μετά από 15 μέρες ήταν 200 γραμμάρια πάνω. Όταν είσαι πάνω από την τελευταία φορά που ζυγίζεις, τρως ποινή. Και πόσες έχει. Δικαιούται τρεις. Μία έφαγε, αν κάνει άλλες δύο, κορασπονδύ. Όχι παρασπονδύ, αυτό δεν έγινε. Αυτό. Αυτό Μαρία που μας είπε ότι έφαγε δύο φιστίκια. Με δύο φιστίκια που θα φας δεν ανεβαίνει 200 γραμμάρια σε 15 μέρες. Ψέματα μας είπε. Μήπως μας είπε καλισταμάτα καλή ψώνια. Καλισταμάτα καλή. Να με ζυγίσεις, Δέφη, γιατί είμαι και πολύ χαρούμενη. Πάμε. Αυτή για να βιάζεται τόσο. Πάμε, πάμε. Κάτι καλό αποτέλεσμα. Ναι, για να δούμε. Καλό αποτέλεσμα. Πρόοδο και φαίνεται. Σε κρατάμε. Όχι, κυρία Δέφη, εντάξει. Πλάκα κάνεις. Τι νομίζεις, τι νομίζεις. 72.700. 72.700. Χρύσα. Την άλλη φορά που θα έρθεις θα είμαστε 69 και 99, συζητήκαμε. Ναι, θα τρέξει πιο μπροστά, έτσι. Γιατί όχι, βεβαίως. Αυτή τη βδομάδα χάσαμε πολύ. 1,5 κιλό. 11.200 στο σύνολο. 11.200, ναι. Θέλω, κάνε μου λίγο μουχαμπέτη, ρε παιδί. Μας έχεις ευχαριστήσει, Μία. Μας έχεις ευχαριστήσει, Δία. Πολλές φορές ευχαρίστησα και ίσως να γίνομαι πολύ κουραστική στους τηλεθεατές. Να ζητήσω συγγνώμη στους τηλεθεατές σας. Γονατιστή. Αλλά παιδιά. Συγγνώμη. Είμαι τόσο χαρούμενη, τόσο ενθουσιασμένη, γιατί ήδη άρχισαν όλοι να μου το λένε και έχω πάρει όντως τα πάνω μου. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πες μου λίγο αντίδραση συζύγου, παιδιών. Αντίδραση συζύγου άρχισαν. Τώρα τι να σας πω. Ζήγες, άρχισαν να προσέχει. Ζήγες, έχουμε. Ζήγες είχαμε από πάντα. Ψηλό. Ναι, είχαμε ψηλό. Ζήγες, τώρα λίγο παραπάνω, ναι. Και ακόμα δεν σε μεταμορφώσαμε πλήρως, ε. Και ακόμα όχι. Ούτε τίποτα, ούτε στη μέση είμαστε. Άργησε, αλλά το έβαλε το κύριο. Τα παιδιά σου. Και τα παιδιά. Και τα παιδιά, ιδίως και ο γιος μου, άρχισε να καμαρώνει σιγά σιγά, νομίζω. Εσύ πώς αισθάνεσαι. Εγώ αισθάνομαι. Να σου πω αυτό που λες, πιο γυναίκα. Πέρσι, ντε. Πέρσι με το τσιγκέφεσαι. Έλα, ντε. Πέρσι δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ήμουνα λίγο της άποψης. Έλα, μωρέ, δεν βαριέσαι, θα αρχίσω από Δευτέρα. Ας πάω λίγο γλυκάκι. Δεν με ένοιαζε. Έτυχε να σε γνωρίσω, δεν ξέρω εσένα. Να μην πω πάλι ευχαριστώ γιατί είμαι κουραστική. Βεβαίως, γιατί να το φιλήσω. Ολονόμαστε. Φέτος νιώθω όντως γυναίκα. Άρχισα να χάνω. Μου το λένε όλοι, στη γειτονιά, στη δουλειά, στο γυμναστήριο, παντού. Φαίνεσαι πουλάκι μου, τι είσαι, το λένε όλοι. Εντάξει, αυτό. Ο σύζυγος σε μαλώνει, λοιπόν, γι' αυτό. Λοιπόν, ο σύζυγος, αρχίσαμε να έχουμε άλλα προβλήματα στο σπίτι. Προβλήματα. Άρχισα να δυνατίζω. Έχω πρόβλημα όταν ξεντύνω. Όταν ξεντύνεσαι. Ναι. Γιατί? Δεν μπορώ να ξεντυθώ. Γιατί? Δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί? Τι θες να πω, Ντέβι. Αν είναι αυτό που κατάλαβα, δηλαδή θες το μουσταχτή. Κατάλαβε ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ να εξηγηθώ μπροστά του. Του έρχεται. Ξέρω εγώ, του έρχεται, του φεύγει, δεν ξέρω. Έχουμε προβλήματα. Αχ, πες καλέ, κάτι πολύ βαργαλιστικό μου ακούγεται στο για πες. Θέλω ένα ολόκληρο στη Χρύσα, παιδιά.
Έτσι, γιατί εκεί ολόκληρο. Καλά είναι. Εκεί είναι καλά. Για να βλέπουμε τη ζυγαριά, όχι το άλλο. 69 και 80. Και φτάσαμε στα 60. Είδαμε το 6. Είχατε κάνει ένα βάλεις. Μπράβο, ότι είναι απόγευμα. Συγχαρητήρια. Είναι μπότα, είναι όλο. Έφαγες, φαντάζομαι, Τάρση. Έφαγα, ναι, έφαγα. Συγχαρητήρια, Χρύσα. Ευχαριστώ πολύ. 14%. Φτάσαμε 14%. Ξέρεις τι έκανε την Καθαρά Δευτέρα. Ξέρω, ας την Καθαρά Δευτέρα. Τώρα πάμε στο Πάσχα. Ξέχνα την Καθαρά Δευτέρα. Είναι 50 μέρες πίσω. Την είπες 30 γραμμάρια χαρβά και έφαγε 30 πόντους. Δεν πειράζει. Και η στιγμή, παιδιά, είναι συγκινητική. Ήρθαμε εδώ πέρα να δούμε το τελευταίο ζύγισμα της Χρύσας και πώς πάει. Μάθαμε ότι είναι μέσα στο δωμάτιο με την κυρία Βάνα και θα τη ζυγίσει για τελευταία φορά. Για πάμε να δούμε την εξέλιξη από το κορίτσι μας. Χαίρετε, καλέ. Ήρθαμε, σας λείψαμε. Καλώς. Να φιλήσω πρώτα το κορίτσι. Χαίρετε, κυρία Βάνα. Τι κάνουμε. Όλα καλά. Όλα καλά. Η στιγμή είναι συγκινητική, είπα στην έναρξη, γιατί για τελευταία φορά. Τελευταία μέρα. Έχουμε και τη συντήρηση εμείς μετά, δεν θα τη δείξετε αυτή έτσι και μετά δεν έχουμε εκπομπή. Άντε, γλίτωσες από μένα. Λέπη. Μου λείψες. Μου λείψες. Τι θα κάνω εγώ μετά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Θα κάνουμε παρέα. Θα βγάλουμε και την κυρία Βάνα, θα πίνουμε ποτά. Ωραία, ωραία. Εμείς θα πίνουμε, εσύ θα βλέπεις. Γλίτωσε από εμάς, δεν γλίτωσε. Θα την παρακολουθούμε. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το τελικό. Θέλεις. Θέλω. Άντε, πάμε. Ό,τι και να δείξει είναι άξια. Αυτό έχω να πω. Εννοείται ότι είναι άξια. Δηλαδή τώρα, μα δεν είναι 20 και είναι 19, 100 και αυτά. Χρύσα, 63-300. 63-300, wow, τα φτάσαμε. Το κέρδισε. Κυρία Βάνα, πρέπει να ανοίξουμε μια σαμπάνια. Εμείς να πιούμε αυτή να βλέπει. Να πω κάτι. Έχασα τα μαλλιά μου, μου τα κόψανε. Έχασα τα κιλά μου, έχασα και τα μυαλά μου. Ο άντρας μου, πάει. Τρελάνε και του χρόνου πώς θα τα ξανακάνω εγώ όλα αυτά. Αυτά, έχω καλομάθει. Κυρία Βάνα, θα την πάρουμε και μέτρα και... Μιλάει για τον άντρα της, αφού την βάψουμε, αφού κάνουμε και τα νύχια της, αφού βάλουμε και μάσκα μετά, τα βράδυ τι έχει να γίνει. Σήμερα το βράδυ, ε. Θέλω βάψουμε, κυρία Βάνα, έτσι. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα καταφέρουμε. Μεταμορφώσουμε. Βεβαίως. Εγώ όμως έχω μία πρόταση. Να την πάρουμε στο αρχικό της το πλάνο όπως την είχαμε πάρει από πλάγια. Για να δείξουμε την πραγματικότητα. Γιατί εδώ πέρα στη ζυγαριά κοντά-κοντά δεν μπορούμε να δείξουμε αυτό που βλέπω. Εγώ έμεινε σαν σπουργίτη το κορίτσι μας. Για πάμε έξω. Και βλέπουμε τη Χρύσα μας και προφίλ και αμφάζ. Ζηλεύω, το έχω, Μπράβο, Χρύσα, συγχαρητήρια. Τώρα τι θα κάνουμε. Τώρα θα την αναλάβουμε, όπως είπαμε, να την κάνουμε μακιγιάζ, να την κάνουμε νύχια, να την περιποιηθούμε το πρόσωπο να είναι λαμπερή και το βράδυ θα τη δείτε έκπληξη. Ραντεβού το βράδυ, να μην χωθώ πάλι, όχι, όχι, να δείξω μια διακριτικότητα στο τέλος. Άντε, γεια σας. Γεια σας, καλό καλοκαίρι. Το είχα πει ότι θα σου βάλω το είσαι μια θεά γιατί θα γίνεις μια θεά.
Είμαι μια θεά. Έγινα μια θεά. Μπράβο, Χρήστα. Χάρη σε εσάς, σε όλους σας, έγινα μια θεά. Χάρη σε σένα έγινες, όχι σε εμάς. Στην θέλησή σου. Ναι, έγινες χάρη σε σένα. Στην πυγμή σου, αν και τη χάλασες, αλλά τέλος πάντων. Τα χαστεριλάκησες πάνω από 20 κιλά, 21 κιλά. Άλλους άνθρωπος. Βλέπαμε εδώ πριν τις εικόνες. Για κοίτα εκεί πέρα ένα, γιατί τους βλέπατε ένας από τον ένα. Μπροστά. Εδώ. Πάει και το μαλλί. Και τα κιλά και τελείως τα μαλλιά αλλαγμένη. Όλα πάνε. Ανανεωμένη τελείως. Εσείς, καμία σχέση. Πώς σας φάνηκε που είδατε το βίντεο, δεν είδατε από έτσι, την αρχή. Και... Καταλάβαμε, θυμηθήκαμε το πώς ήσουν, γιατί εγώ σε έβλεπα πολύ τακτικά και δεν μου φαινόταν. Έλεγα, εντάξει, η αλλαγή είναι τεράστια, κυριολεκτικά. Άλλος άνθρωπος. Αυτή η θέληση όμως να συνεχίσει να υπάρχει. Ναι, ναι, πρέπει να συνεχίσει. Βεβαίως πρέπει να συνεχίσει. Για να διατηρήσεις αυτό και ακόμα καλύτερη να γίνεις, πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Θέλω να πω για το φόρεμα ότι είναι από το κατάστημα Ντόλ της Πόπης Αθανασιάδου. Τα παπούτσια, δείξτε και λίγο καλύτερα. Χρυσά σου τα παπούτσια. Χρυσά. Είναι από τα καταστήματα Ιταλός. Ωραία. Νύχη στο πόδι και στο χέρι η κυρία Βάνα μας. Μακιγιάζ επίσης. Νύχη. Μαλλί εδώ τα παιδιά εδώ. Οι συμμαθητές μου. Όχι. Εκτός. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία η αλλαγή σου. Καμία εμένα σχέση. Με συγκίνησε πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Και θέλω να φωνάξω και την κυρία Βάνα μας. Γεια σας, κυρία Βάνα. Εσύ δεν θα μπεις μέσα. Όχι, εγώ τη μόρια εδώ. Να σε βλέπει ο κόσμος, να βλέπει την... Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Συγχαρητήρια στη Χρύσα, καταρχήν. Ναι, είπαμε κάτι. Βεβαίως. Ήταν συνεργάσιμη. Είπαμε, δεν είμαστε ρομποτάκια και λίγο θα το χαλάσουμε και λίγο θα το φτιάξουμε. Σημασία έχει ότι έχασε παραπάνω από 20 κιλά. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ένας άνθρωπος μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 4-5 μηνών να θέλει και κάποια μέρα να χαλάσει και το πρόγραμμα έτσι, γιατί έτσι, είναι ιστορία, ας πούμε. Είναι φυσιολογικό αυτό. Για μένα έχει σημασία ότι άλλαξε η ψυχολογία της και τώρα με το μαλλί ακόμα περισσότερο, νομίζω δείχνει ακόμα περισσότερο. Μα μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Έτσι. Έχω μια έκπληξη όμως για την Χρύσα. Δεν της έχω πει τους τελικούς πόντους. Πόσο έχει χάσει συνολικά, δεν τους ξέρει. Ναι. Θέλετε να τους ακούσετε. Έχω το σκονάκι μου. Λοιπόν, θα πω έτσι μερικά σημεία. Έχασε από 15 πόντους στα ψωμάκια της, το κάθε ψωμάκι. Έχασε 33 πόντους στην κοιλιά. 33! Έχασε 20 πόντους περιφέρεια. Και τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Έχασε πόσους πάρα πολλά. Πόντους έχασε από τα ψωμάκια. 15. Σύνολο... Ολόκληρο ψωμί, Φραντζόλα. Σύνολο... σύνολο έχει χάσει 133 πόντους. Τόσους δηλαδή, όσο είναι τα χέρια μου. Δηλαδή, πάει και ο Χαλβάς με τους 30 πόντους και 133 ωραία. Πόντους είναι πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι η άξια ήταν η προσπάθεια του Αλφα βασικά που μας κάλεσε και εμάς σαν Β' Πλάς να βοηθήσουμε. Η Χρύσα η ίδια. Και εγώ όλοι βασικά, τα γιατί... Στα Β' Plus περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ωραίο κλίμα, το ευχαριστήθηκα. Εκεί ήμουν, εγώ. Και στα παιδιά εγώ. Και έζησα μεγάλες στιγμές στο κομμωτήριο, αφού μέλουσε και Κωστής. Εντάξει, το έζησα κι αυτό. Πάει, παιδιά, το απόλαυσα, δεν το συζητάω. Εγώ θέλω να πω κάτι στις δραμινές όμως. Πες. Στις φίλες μας. Κάνουμε όλες, κορίτσια, ένα λάθος. Τρώμε Χριστούγεννα, τρώμε Πάσχα. Και μόλις καλοκαιριάζει, όλες τρέχουμε να κάνουμε δίαιτα. Αυτό το έφτιαχνα κι εγώ τόσα χρόνια, δεν πρόσεχα. Μόλις καλοκαίριαζε, όλες, γύρω μου τον τελευταίο καιρό ακούω, δίαιτες, τρέχουνε, κάνουνε, μόλις ανοίγει ο καιρός. Κάποια κυρία μου είπε ότι... Αυτή τώρα, κοίταξε, επειδή πήρε ξόχλατο, κάθεται έτσι, για να δείξω όσο είναι. Αποδάσαμε να τελειώσω. Στις δραμινές μας αλλάζει η διάθεση, μου είπε μια κυρία. Τώρα λέω, ξέρετε τι ωραία νιώθω που αδυνάτησα και έχω τώρα πολύ διάθεση. Γιατί στην ουσία μένει η διάθεση όταν θέλουμε να χάσουμε κιλά. Δεν προλαβαίνουμε μέσα σε 2 μήνες να χάσουμε. Εμείς που έχουμε περιφέρεια και ψωμάκια και έχουμε τάση να παχύνουμε, πρέπει να προσέχουμε όλο το χρόνο τελικά. Αυτό κατάλαβα. Έμαθα να τρώω. Έμαθα να προσέχω. Έχω πιει όλο το Νιαγάρα, παιδιά, όλο το Νιαγάρα. Έχω πιει πολύ νερό. Έκανες φίλες καινούργιες. Έκανα καινούργιες φίλες, με γνώρισε ο κόσμος.
Τις προάλλες πήγαμε σε μια καφετέρια και κάποια κυρία μου είπε «Α, εσύ είσαι η Χρύσα της Ντέπης». Λέω απλό, δεν είμαι τη Γιώτη, είμαι της Ντέπης. Ωραίο αυτό. Ναι, με γνώρισε ο κόσμος. Τι να πω. Φίρμα βρες έκανα, βρε. Φίρμα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο σου ήταν γενικά η προσπάθεια μέσα από το χώρο, το Vita Plus, ας πούμε, ναι, και την προσπάθεια που έκανες. Γιατί έχεις ξανακάνει προσπάθειες, λοιπόν, από ό,τι έχεις δει. Έχω κάνει πολλές προσπάθειες. Ήταν εύκολο, ήταν μέτρο, ήταν δύσκολο. Γιατί είναι 20 κιλά, δεν είναι 2-3 κιλά. Ότι παίζει ρόλο ψυχολογικός παράγοντας. Στις αρχές είχαμε φιλοξενήσει έναν ψυχολόγο και είπε ότι θέλει καλή ψυχολογία. Όντως ήμουν έτοιμη να κάνω κάτι τέτοιο. Ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνω αυτό που έκανα. Και ένα κίνητρο ήταν η Ντέπη. Δεν θα σε πω τίποτα, περιμένω κι άλλα πράγματα. Άρα το πιάσετε στην κατάλληλη στιγμή. Αυτό ακριβώς, στην κατάλληλη στιγμή. Στη ζωή σου, ναι. Και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, επειδή ο εκολαπτόμενος δημοσιογράφος έχει και άλλα ταλέντα. Ευχαριστώ, Δημήτρη, αυτό. Αυτή είναι μια... Φέρνω και τα πράγματα μου. Τούρτα, Δημήτρη. Ζαχαροπλαστία Σπύρος. Κοζάνης. Λίγο Κοζάνης. Τι είναι αυτή για να χαλάσουμε τη Βίτα. Εγώ. Εσύ δεν θα φας, θα βλέπεις. Εσύ θα βλέπεις, εμείς θα τρώμε. Εγώ τώρα μπορώ να φάω. Μπορώ να φάω, όχι πολύ μου είπε η κυρία Βάνα, με μέτρο. Να την ταΐσω, επιτρέπετε. Φάει αυτό το λουλούδι. Αυτό τώρα το λουλούδι. Να δουν την τούρτα. Αυτό τι είναι. Γενέθλια. Αυτό με κρύβει. Κρύβει την ομορφιά. Γιατί είναι ομορφιά. Και α4 σημείωμα. Ποιο το έγραψε αυτό. Ποιο. Εσύ το έγραψες. Αυτή που το έγραψε. Αυτή που το έγραψε. Ντέπη. Δεν μπορώ να διαβάζω για μένα. Ντρέπομαι. Τι είμαι, ψώνιο. Ντέπη, είσαι ένας άνθρωπος χαρισματικός, με πηγαίο χιούμορ. Δεν σε πειράζει να τσαλακώνεσαι. Μέσα σε μία σεζόν και παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισες μέσα από όλη τη διαδικασία προετοιμασίας της εκπομπής. Μην τα κατάφερες. Έτοιμη με δεσμό. Θα κλάψουμε μαζί. Έκανες τον κόσμο να σ' αγαπήσει. Τους χάρισες στιγμές ξενιασάς και χαλάρωσες. Σου ευχόμαστε ολόψυχα καλό καλοκαίρι και στα καλύτερα με τη νέα σεζόν. Ήρανα, από τη διεύθυνση της Αλφα Τηλεόρασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί θα με φύγει το μακιγιάζ. Δεν θα τσαλακωδάρω. Όσο τσαλακώδω, τσαλακώδω. Προηγουμένως σήμερα περίεργη, ο Κωστής ήταν έτοιμος εδώ με τον Πασχάλη να κλάψει. Από εκεί κλαίν. Ωραία. Αυτή η βουρκόνη. Μόνο χαρτομάτιλα έπρεπε να φέρουμε. Παιδιά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τις μύτες μας θα είμαστε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και σε μια πόλη σαν τη Δράμα άλλο κανάλι δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο, είτε και με έναν δυνατήσει να βοηθάνε κόσμο, να φανούν τα μαγαζιά της Δράμας. Πιστεύω ότι είναι μια καλή προσπάθεια. Θέλω να σου πω κάτι. Μπράβο σας. Είχαμε 11 συμμετοχές. Δεν ξέρω αν είναι πολλές ή λίγες. Δεν υπήρξε κάτι ανάλογο στη Δράμα, ούτε κάναμε προηγούμενη εκπομπή για να ξέρω αν ήταν πολλές ή λίγες. Θέλω να πω ότι όταν επέλεξα να είσαι εσύ αυτό το πρόσωπο που θα δυνατήσει... Αυτό ήθελα να σου το ρωτήσω εγώ, Ντέμι. Όταν ρωτούσες 8 μήνες, 5 μήνες μάλλον συνέχεια και δεν σου απαντούσα, γιατί ήθελα να είμαι σίγουρη. Θέλω να σου πω ότι με κέρδισε αυτή η ανθρωπιά, το αληθινό που έχεις. Συνέχισε εσύ. Λοιπόν, αυτό που λέμε. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω έχεις τώρα. Έχει μια αλήθεια πάνω σου. Εγώ, σαν χαρακτήρα, κρίνω του ανθρώπου, δεν του κρίνω από την εμφάνιση. Δεν με ενδιαφέρουν οι δίμετρες, τα μοντέλα, το μπλα μπλα, όλο αυτό. Και οι φανφάρες και τα φρουφρού και τα αρώματα. Με ενδιαφέρει ένα άνθρωπο, ήρθε, με κοίταξε τα μάτια και έβγαλε μια αλήθεια. Και ήμουν σίγουρη ότι εσύ θα χάσει 20 κιλά. Χαίρομαι πολύ αυτό και με κολακεύει πάρα πολύ και πιστεύω, παιδιά, όλοι είμαστε μια ωραία ομάδα. Είσαι ένας άνθρωπος απλός, καθημερινός, πηγαίος, αυθόρμητος, αληθινός.
Γι' αυτό σε επέλεξα. Με κάλυψες. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί διάλεξες εμένα. Γι' αυτό εδώ. Γι' αυτό. Δεν με εντυπωσιάζουν τα... Λοιπόν, μπορώ να διαβάσω το ποίημα μου τώρα, πριν αρχίσουμε και κλαίμε όλοι μαζί. Κι άλλο ποίημα. Κι άλλο ποίημα, βεβαίως. Λοιπόν, ο κολοπτώμενος δημοσιογράφος το έβγαλε για τους πιάστε τους. Ξεκινάω. Κάπου μακριά, μέσα στην Ελλάδα, τρία παιδιά, κορμί λαμπάδα. Μία εκπομπή έχουν αρχίσει και δεν τους νοιάζει για την κρίση. Ταλαντούχοι καλεσμένοι, όμορφοι περιποιημένοι, έχουν περάσει από εδώ για τραγούδι και χορό. Παιδιά, νιώθω σαν να λέω ποίημα στο δημοτικό. Μαγειρέματα πολλά, νόστιμα λαχταριστά. Έγιναν η μόνη λύση, η κοιλιά μας να γεμίσει. Κάποιοι φάγανε πολύ όλα αυτά τα φαγητά, μα αυτή η εκπομπή χάνει 20 κιλά. Και για όσους δεν πεινάνε, μα τα χρήματα κοιτάνε, έχουν δοθεί δωράκια για μεγάλους και μωράκια. Πιάστε τους το όνομα, μας έχουν διδάξει ότι ο παρακάτω στίχος είναι αλήθεια και στην πράξη. Λίγα λεφτά, πολύ μυαλό, χαρακτηρίζουν εύκολα το μέσο δραμηνό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή είχες τα γενέθλιά σου, θέλω ένα ακόμα δώρο να σου κάνω. Ακόμα δεν τελείωσα. Όχι, δεν θα κλάψω. Μην κλάψεις. Ό,τι και να κάνετε. Λοιπόν, είσαι γερή, να βοηθάς κόσμο. Να πω ευχαριστώ και στην Ρένα, μητέρα Τερέζα. Ορίστε με το αρχικό σου. Από μένα να με θυμάσαι. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά... Με γεια σου. Δεν σου λείψε κάτι. Δείξε το βροχιόλι σου. Να. Δεν σου έλειψε κάτι. Δεν σου λείψε κάτι. Τι. Δεν σου λείψε κάτι από μένα. Δεν το είπα τόση ώρα. Τους ευχαριστώ, Ντέπι. Αυτό το μαξιλιάρι σου μέσα στο σαλόνι κάθε πρωί. Δεν πειράζει. Σου ετοίμασα κάτι πολύ όμορφο. Ορίστε, η κάμερα να γυρίσει από εκεί. Να πω κι εγώ... Να κάνουμε την έκπληξη. Έχουμε κάτι βιντεάκια εκεί με τα ευχαριστώ σου. Δεν ξέρω. Για να δούμε τα βιντεάκια με τα ευχαριστώ σου. Μετά. Καλή, τι πλάνο είναι αυτό. Τι στο τραβάει. Στο κοπεί χίλιες φορές πως μ' αρέσουν οι χοντρές. Οι χοντρές και οι παγκούλες που έχουν αισθήματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να φάμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Ντέπι. Χαίρετε. Δεν ξέρω, παιδιά, ποιον να ευχαριστήσω από όλους. Κορίτσια, ευχαριστώ. Να είστε καλά, κορίτσια. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χίλια ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Ντέπι. Στούμε τη Χρύσα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κορίτσια. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ. Χίλια ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε τη Χρύσα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή πάλι θέλω να σε ευχαριστήσω. Να το βλέπει και εκείνη να τη σπάει και να λέει «Αχ, Χρύσα, αυτό το ευχαριστώ». Παιδιά, αυτό είναι για την Ντέπι. Σκέφτηκα. Ορίστε. Δεν ξέρεις τι λέει. Τώρα θα με πείτε, θα με πείτε σπαστικιά άμα σας πω ότι τον Ντέπι γράφεται με ύψιλο. Ήρθαν πρώτο. Πόσο ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Θα μπορούσες να μην είσαι εσύ και να βγει, να εξελιχθεί αυτή η εκπομπή διαφορετικά, έτσι, σε μια αποτυχία η ενότητά μας. Κυρία Βάνα, κάτι έχετε να προσφέρετε, γιατί εδώ μείναμε με δύο καρτούλες δώρα. Καταρχήν, πριν προσφέρω, θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι για τη δυνατότητα που μας έδωσε να δείξουμε στον κόσμο ποιοι είμαστε σαν Vita Plus, τη Χρύσα που συνεργάστηκε μαζί μας, την Ντέπι που μας βοηθούσε με το χαβαλέ και με το ωραίο της τρόπο να ανατερώσουμε τις δυνάμεις μας. Και λέω να κάνω ένα δωράκι στις κυρίες, μια που κάνετε σήμερα δώρα. Μία περιποίηση προσώπου, ενυδάτωση, σε όποια κυρία θέλει, και μια άλλη κυρία, μία αποτρίχωση σώματος. Ωραία. Ας πάρουν τηλέφωνα. Να ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο και για την τούρτα, παιδιά. Να πάρετε τηλέφωνα στο 37-37-8. Έχω στερηθεί γλυκά, έχω στερηθεί πράγματα. Μετά. Προεδρική θέση. Τσαλακωθείτε κι εσείς λίγο. Αυτό τι είναι. Απόλυτη εκείνο, από αυτό ξέρεις. Θα έλεγα τίποτα τώρα. Απόλυτη τούρτα. Ωραία τούρτα. Δεν μ' αρέσουν οι τούρτες.
Εντάξει, φάγαμε. Πάει και τούρτα. Ωραία και τα τελευταία σου ευχαριστώ εκεί, τα βιντεάκι, τα είδαμε όλα μαζί, σύμπαμε και εμείς ευχαριστούμε. Δεν είναι το τελευταίο σου είπα. Τι έχουμε, και άλλη φορά θα μου πεις. Δεν θέλεις να τα ακούσεις. Εγώ λέω του χρόνου, να έρχομαι πάλι, άμα θα κάνετε εκπομπή θα λέω ευχαριστώ και θα φέρω. Το παίρνω έτσι μέσα και τη ζυγαριά παραμάζω, γιατί μου είναι αποθυμένη η ζυγαριά. Ωραία. Παιδιά, έτοιμοι. Τι έχουμε. Μπράβο, μπράβο. Τώρα να πω εγώ σε ευχαριστώ που με περιμένετε. Πολύ καλό. Εκείνο δείξτε βρε, τι δείχνετε με. Ωραία, ωραία. Η ομάδα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ήσασταν καταπληκτικοί. Έγραψες και τον Ντέμι με υψηλό. Ήρθα, σήμερα έκανα λάθος. Ωραία. Και μάλιστα ο Δημήτρης ήθελε να το κρεμάσουμε και στο μπαλκόνι, Ντέμι. Το μαξιλαράκι που μου έδωσε το έγραψε με ήττα. Με ήττα. Η πραγματικότητα ποια είναι. Όνομα είναι όπως θες το γράφεις το όνομα. Εγώ νομίζω με ήττα πάει καλύτερα. Όχι, όχι. Το όνομα το γράφεις όπως θέλεις. Πρόβλημα. Έχουμε γραμμούλα για να δώσουμε τα δωράκια εδώ. Τι μας έμεινε, τίποτα. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας. Από την κυρία Βάνα στα Β' Πλάς. Υπερηφής από την κυρία Βάνα. Γεια σας. Παρακαλώ. Ναι. Το όνομά σας. Μαρία λέγομαι. Μαρία από Δράμα. Ναι, ναι. Τι διαλέγεις, Μαρία. Να παίξω στο παιχνίδι της Ντέμι. Ναι. Δεν σήμερα, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή, δεν παίζουμε. Τα δωρίζουμε. Τα δωρίζουμε τα δώρα μας. Τα δίνουμε έτσι. Με μια καλησπέρα που θα μας πείτε. Και έχουν μείνει. Ένας καθαρισμός παπλώματος ή μια κουβέρτας από τα Aqua Cleaner. Ένα μήνα συνδρομή στο Ιντέζιο στο γυμναστήριο. Κυρία Βάνα, για ξαναθυμίστε τα δώρα μια σας. Μια ενυδάτωση προσώπου ή μια αποτρίχωση σώματος. Και δύο κουτιά φυσίγκια. Κάνιόμαστε. Τι διαλέγεις, Μαρία. Την ενυδάτωση προσώπου. Δικιά σου, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για την συμμετοχή. Και τώρα εμείς θα περάσουμε σε χορηγούς, γιατί σε λίγο δεν θα το πιστέψετε από πού έχει έρθει ο καλλιτέχνης που θα φιλοξενήσει σήμερα η εκπομπή μας. Και ήταν να βάλουμε τα υπόλοιπα best of και τελικά μας πήρε ένα κοριτσάκι 16χρονο με καταγωγή από εδώ από τη Δράμα και μας είπε ότι εγώ θέλω να τραγουδήσω στους πιάστε τους. Της είπαμε ότι η κούκλα μου σήμερα είναι τελευταία εκπομπή και είπε εγώ θέλω να τραγουδήσω και ακυρώσαμε το μοντάζ, δεν κάναμε κανένα μοντάζ. Συγχωρούμε τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που δεν τους δείξαμε, γιατί αυτό το παιδί ήθελε να έρθει και να τραγουδήσει εδώ. Και ξεκίνησε η ώρα 2.30 το μεσημέρι από το νομό Ημαθίας για να έρθει στην εκπομπή μας να τραγουδήσει. Θα τη γνωρίσουμε καλύτερα μετά τους χορηγούς. Καφέ Μπαρ Envy. Στο κέντρο της Δράμας, ένας πολυμορφικός χώρος, όπου μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας, να παίξετε χαρτιά, τάβλη ή επιτραπέζια, να απολαύσετε τους αγαπημένους σας ποδοσφαιρικούς αγώνες. Καφέ Μπαρ Envy. Το στέκι για όλες τις ηλικίες. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ο Σπύρος. Μεγάλη ποικιλία. Κεράσματα, κουλουράκια, πάστες και απίθανες τιμές. Όλα τα σιροπιαστά μόνο 8 ευρώ το κιλό. Τούρτες απλές και τούρτες γενεθλίων με 10,5 ευρώ το κιλό. Και τούρτες γάμου σε σούπερ τιμή μόνο 9,5 ευρώ το κιλό. Αναλαμβάνουμε βαφτίσεις σε τιμές καταπληκτικές. Τώρα νηστίσιμες λιχουδιές όπως ταρτάκι με ταχίνι και χαλβαδομπουκές που μόνο σε εμάς θα βρείτε με 9,5 ευρώ το κιλό. Αναλαμβάνουμε και είδη για μνημόσυνα.
Ζαχαροπλαστείο «Ο Σπύρος». Όλα τα είδη είναι δικής μας παραγωγής και πολλούνται φρέσκα γιατί φτιάχνονται με αγνά υλικά στο εργαστήριό μας. Ζαχαροπλαστείο «Ο Σπύρος». Κοζάνης 3 στη Δράμα. Η ιταλική μόδα στα πόδια σας χωρίς να ταξιδέψετε. Παπούτσια για όλη την οικογένεια σε απίστευτες τιμές. Ιταλός, 5 καταστήματα, 2 στη Δράμα, 2 στην Καβάλα και 1 στις Αίρες. Ιταλός για κομψότητα, φινέτσα και οικονομία. Και στο διαδίκτυο www.italos.gr. Μπαχάρια, πιπέρια, μυρωδικά, αρώματα. Και ακόμα έχετε πολλά να ανακαλύψετε. Ταβέρνα Ροδόσταμο. Αφήστε τη μαγεία της Ανατολής να σας οδηγήσει σε ένα παραμυθένιο σκηνικό. Δίπλα στο ποτάμι και κάτω από τη σκιά των δέντρων. Εκεί ανακαλύψτε την αυθεντική πολύτικη κουζίνα. Ταβέρνα Ροδόσταμο. Με γεύσεις από παραδοσιακές συνταγές, φτιαγμένες με μεράκι και τα πιο αγνά υλικά. Ταβέρνα Ροδόσταμο, Αγίας Βαρβάρας 13, Δράμα. Ροδόσταμο, γεύσεις με άρωμα Ανατολής. Το στέκι στη Δράμα είναι φρέσ. Απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας σε ένα μοναδικό χώρο, παίζοντας επί τραπέζια παιχνίδια, σκάκι, τάβλι, αλλά και τα πιο φρέσ PlayStation και PC Games. Και για τους λάτρεις των σπορ, δείτε ζωντανά αγώνες από όλο τον κόσμο στις σούπερ οθόνες του φρέσ. Θα τα δεις όλα και θα τα παίξεις όλα στο φρέσ. Καλλιντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και αισθητικής. Αδερφή Τσακμάκη, ένας απέραντος κόσμος ομορφιάς. 60 χρόνια κοντά σας, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βενιζέλου 42, στη Δράμα.
θλιμμένα βράδια στα στενά της σιωπής. Λόγια ψεύτικα τρελά, η καρδιά δεν άντεξε. Τα μάτια πνίγηκαν στο δάκρυ, η αγάπη έσβησε. Από τα τσιγάρα στη σκιά τη σιωπή. Ο κόσμος γύρω άτρομος, μακές μες στο κενό. Ο πόνος είναι τώρα φίλος, ψάχνω κάπου να πιαστώ. Τραγούδησαν από 7 χρονών ήταν ο μικρότερος καλλιτέχνης μέχρι 81 ο μεγαλύτερος. Θέλαμε να δείξουμε ότι οι καλλιτέχνες δεν έχουν ηλικία και η μουσική δεν έχει ηλικία. Θα δείχναμε σήμερα τους υπόλοιπους και πήραμε ένα τηλεφώνημα, δεχτήκαμε από το ονομό η Μαθίας και μία κοπελίτσα είπε ότι ονομάζομαι Μαγδαληνή Στεφανίδου και θέλω να τραγουδήσω στο «Πιάστε». Σταματήσαμε λοιπόν το μοντάζ και της είπαμε ξεκίνα και έλα. Δεν ήμουν και πολύ σίγουρη αν θα έρθει. Με πήρε όμως ο πατέρας της, τον οποίο καλό να έρθει εδώ. Έκανε τόσα χιλιόμετρα ο άνθρωπος. Εδώ, καλησπέρα. Γεια σας. Καλή την γνωριμία. Να πω εγώ λίγο στη μέση, για να μιλάω και με τους δύο. Έλα εσύ, Μανταρίνη, από εδώ. Να ρωτήσω πρώτα εδώ την καλλιτέχνητα. Από πού την ξέρεις την εκπομπή μας? Βασικά ψάχνω πάρα πολύ τέτοιες εκπομπές και βρήκα το Alpha Dallas στο ίντερνετ και είδα μια στο YouTube με παιδιά, είδα τέτοια εκπομπιάστα τους, άρχισε το Black Lifestyle που είχα το πρόσωπα και μου άρεσε και λέω, ναι, πρέπει. Έχεις βγάλει και ένα δίσκο. Έτσι, χωρίς μικρόφωνο. Δεν μ' αρέσει. Θέλω κάτι να κρατάω. Έχει βγάλει και ένα CD, ευχαριστώ. Είσαι πόσο χρονών? 16. Και τραγουδάς από πότε? Από 12. Πήγαινα έκτη δημοτικό, νομίζω, πέμπτη έκτη. Τώρα τι τάξη θα πας? Τώρα θα πάω δεύτερα λυκείου. Δεύτερα λυκείου. Το αγαπάς πολύ το τραγούδι, ε? Ναι, ναι. Και η μαμά και ο μπαμπάς τραγουδούσαν. Λογικό θέμα. Όχι, και φαίνεται ο καημός ο οικογενειακός, γιατί το όνομά σας είπαμε? Σταύρος είμαι εγώ, Σταύρος Στεφανίδης. Τι να το κάνω αυτό, να το βάλω εδώ. Α, να το κρατάω έτσι.
το πετάξω. Να. Δεν χτύπησε, μαλακά το πέταξα. Ξεκινήσατε η ώρα 2.30 το μεσημέρι. 12.30 συγκεκριμένα. 12.30. Ναι, μέχρι που να φτάσουμε με κάτι συγκεκριμένες υποθέσεις που είχαμε να κλείσουμε. Και εν συνεχεία πήραμε το λεωφορείο όντως 2.30 ώρα και φύγαμε για Θεσσαλονίκη. Και από Θεσσαλονίκη ξεκινήσαμε με το λεωφορείο 4 η ώρα για Δράμα. Για να φτάσουμε στην πατρίδα μας, γιατί εδώ που τα λέμε είχα πολύ καιρό να έρθω στην πατρίδα μου. Η μητέρα μου γέννημα θρέμα από τη Λακάβιτσα, να τα πω έτσι. Λακάβιτσα του Τέστην. Του Τέστην πάνω από το... στα σύνορα. Από τα σύνορα. Ναι. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε για να έρθουμε στο δικό σας πρόγραμμα, το οποίο η κόρη μου οπωσδήποτε επέμενε και ήθελε να έρθει. Και εγώ δεν θα μπορούσα να τη χαλάσω ποτέ, Χατήρη, γιατί να την ακολουθώ πάντως από πίσω. Μ' αρέσει αυτό που κάνετε, γιατί το έχω καημό προσωπικό, ότι που στηρίζετε, μ' αρέσουν οι γονείς που στηρίζουν τα θέλω των παιδιών τους, έτσι. Είναι πολύ... Και αυτό τώρα να σηκωθείτε να έρθετε τώρα από την άλλη άκρη. Έτσι, έτσι. Και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, βέβαια, γιατί θα υποστηρίξω τα παιδιά μου και τα δύο. Γιατί συντοχρόνως η μία ζηλεύει την άλλη. Τώρα η άλλη είναι 11 χρονών. Και εκείνη τραγουδάει. Την έχω βάλει και αυτήν στο στούντιο αναγκαστικά και έβγαλε ένα τραγουδάκι. Εσείς κάτι άκουσα εδώ, πήρατε αυτή μου, τραγουδούσατε εδώ στο Μουλέν Ρουζ. Στο Μουλέν Ρουζ ήμουνα με το Στέλιο, όταν το είχε ο Στέλιος, ένα χρόνο περίπου, με τον Σταύρο τον Κουζουξή και με διάφορα παιδιά από εδώ, που ήταν καλοί καλλιτέχνες. Και τραγούδουσα περίπου ένα χρόνο εδώ, στη Δράμα. Στο Μουλέν Ρουζ. Θα γνωρίζετε τον μπαμπά μου, όλο αυτό θα το πούμε όταν θα έξω από τις κάμερες. Θα το πούμε εξωτερικά, δεν ξέρω αν μου πεις το όνομά του και ίσως... Μετά, μετά. Τώρα θα πάμε και οι δύο στην άκρη να απολαύσουμε την Μαγδαληνή. Καλή επιτυχία. Yeah.
για να μην το κάνω λάθος. Σφαίρες. Λίγο κίνηση. Ήταν όλα παραμύθια, προς διόρες, όμως σκέψη μες στο βάθος, την καρή μου τα
Συγχαρητήρια, Μάγδα. Θέλω να σου πω ότι ήσουν 65η καλλιτέχνης που ήρθε εδώ στο στούντιο του καλλιτέχνη μας και τραγούδησε. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στα παιδιά απέναντι, στον Ηλία, στην Χρύσα, στον Κωστή, στον Δημήτρη, στα αγοράκια μας εκεί τα πανέμορφα. Και εμείς ευχαριστούμε για την θέση που μας πρότεινες, για την παρέα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, γεμίζαμε τις Τετάρτες μας. Γενικώς πάρα πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, Ντέμπι, και για το κανάλι. Να έχεις υγεία και του χρόνου θα είμαστε κοντά σου, αν θέλεις τη βοήθειά μας. Βεβαίως. Τέλος από εμάς, φέτο. Ντέμπι, εγώ δεν μιλάω. Τα είπα όλα πριν. Απλά τέλος. Καλό καλοκαίρι. Είναι λίγο της κρίσης το τέλος. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ήταν μια πολύ καλή εκπομπή, πρωτότυπη, να συνεχίσει να υπάρχει. Καλό καλοκαίρι με υγεία και δύναμη, όλοι μας. Και θέλω να πω, κλείνοντας, αυτή η εκπομπή κλείνει όχι μόνο για σήμερα, για σεζόν, ότι αν δεν έκανα αυτό που έπρεπε, θέλω να σας πω ότι έκανα αυτό που μπόρεσα, με πάρα πολύ αγάπη για όλη τη Δράμα, για όλους τους Δραμηνούς. Και ήταν ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει μέσα από την ψυχή μου. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι όλοι σας. Τα λόγια μας τα χείλη ξεψυχούνε κι η νύχτα, πάλι νύχτα, ξημερώνει. Gangnam Style. Στο κέντρο της Δράμας, ένας πολυμορφικός χώρος, όπου μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας, να παίξετε χαρτιά, τάβλη ή επιτραπέζια, να απολαύσετε τους αγαπημένους σας ποδοσφαιρικούς αγώνες. Καφέ Μπαρ Envy. Το στέκι για όλες τις ηλικίες. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ο Σπύρος. Μεγάλη ποικιλία. Κεράσματα, κουλουράκια, πάστες και απίθανες τιμές. Όλα τα σιροπιαστά μόνο 8 ευρώ το κιλό. Τούρτες απλές και τούρτες γενεθλίων με 10,5 ευρώ το κιλό. Και τούρτες γάμου σε σούπερ τιμή μόνο 9,5 ευρώ το κιλό. Αναλαμβάνουμε βαφτίσεις σε τιμές καταπληκτικές. Τώρα νηστίσιμες λιχουδιές όπως ταρτάκι με ταχίνι και χαλβαδομπουκές που μόνο σε εμάς θα βρείτε με 9,5 ευρώ το κιλό. Αναλαμβάνουμε και είδη για μνημόσυνα. Ζαχαροπλαστείο ο Σπύρος. Όλα τα είδη είναι δικής μας παραγωγής και πολλούνται φρέσκα γιατί φτιάχνονται με αγνά υλικά στο εργαστήριό μας. Ζαχαροπλαστείο ο Σπύρος. Κοζάνης 3 στη Δράμα. Η ιταλική μόδα στα πόδια σας χωρίς να ταξιδέψετε. Παπούτσια για όλη την οικογένεια σε απίστευτες τιμές. Ιταλός, 5 καταστήματα, 2 στη Δράμα, 2 στην Καβάλα και 1 στις Έρες. Ιταλός για κομψότητα, φινέτσα και οικονομία. Και στο διαδίκτυο www.italos.gr.
viaggio sul cellulare. Μπαχάρια, πιπέρια, μυρωδικά, αρώματα. Και ακόμα έχετε πολλά να ανακαλύψετε. Ταβέρνα Ροδόσταμο. Αφήστε τη μαγεία της Ανατολής να σας οδηγήσει σε ένα παραμυθένιο σκηνικό. Δίπλα στο ποτάμι και κάτω από τη σκιά των δέντρων. Εκεί ανακαλύψτε την αυθεντική πολύτικη κουζίνα. Ταβέρνα Ροδόσταμο. Με γεύσεις από παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι και τα πιο αγνά υλικά. Ταβέρνα Ροδόσταμο. Αγίας Βαρβάρας 13, Δράμα. Ροδόσταμο. Γεύσεις με άρωμα Ανατολής. Το στέκι στη Δράμα είναι φρες. Απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας σε ένα μοναδικό χώρο, παίζοντας επιτραπέζια παιχνίδια, σκάκι, τάβλη, αλλά και τα πιο φρες PlayStation και PC Games. Και για τους λάτρεις των σπορ, δείτε ζωντανά αγώνες από όλο τον κόσμο στις σούπερ οθόνες του φρες. Θα τα δεις όλα και θα τα παίξεις όλα στο φρες. Καλλιντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και αισθητικής. Αδερφή Τσακμάκη, ένας απέραντος κόσμος ομορφιάς. 60 χρόνια κοντά σας, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βενιζέλου 42, στη Δράμα.